Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Λευτέρη Λίου τον Χατζηπαντελίδη. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με την Hyundai Εσχιάδης Βαλοδήμος, τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, την καλύτερη και με τις καλύτερες μέσες αγοράς, με όλα τα μοντέλα σχεδόν δημοπαράδοτα, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία μπορείτε να βρείτε εκεί πηγαίνοντας. Είτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος είναι δύο βήματα δρόμος, είτε
τηλεφωνώντας το 2310-596-690 με τις καλύτερες τιμές της αγοράς πραγματικά σε όλα τα μοντέλα της Hyundai. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε μόνο εκεί μέσω μηνυμάτων στη σελίδα μας στο Facebook και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι τα αρτοποιεία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Τώρα στις γιορτές ψωνίσατε ή μπορείτε να συνεχίσετε να ψωνίζετε καθώς είναι αρκετές οι γιορτές και οι υποχρεώσεις που έχουμε καθώς έχουν τα πάντα και όταν λέω τα πάντα το εννοώ με, κατασκευασμένα με τα καλύτερα υλικά της αγοράς από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και με μια απίστευτη ποικιλία γλυκών και αρτοσκευασμάτων τα οποία μπορείτε να βρείτε στην Καραολή και Δημητρίου 163 και 237 ή στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα, γιατί έτσι θα ξεκινούσα, είτε είσαι παρόν είτε όχι. Και κάνω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, είμαι σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης παραλιακά. Μπράβο ρε Γρηγόρη, τι πήγες να κάνεις, θα μας πεις? Πηγαίνω. Δεν... Όχι, θα μας πεις τι έκανες. Είμαι σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης παραλιακά. Ξαφνικά έξω από ένα πολύ γνωστό γραφείο κηδιών, βλέπω το αυτοκίνητο του εξοκίνητου. Σταματάω. Κορνάρω, τίποτα. Επειδή ο χρόνος πίεζε, δεν ήθελα να τον απασχολήσω πολύ. Χτυπάει το τηλέφωνο μετά. Εσύ ήσουν ρε απ' έξω? Λέω ναι. Λέει, σκίστηκε η σακούλα μου και ήρθα να την αντικαταστήσω. Υπάρχει. Άκουδο ανόητο. Κυκλοφορεί. Κάθε σακούλα που παίρνεις στη χρεώνουν 4 λεπτά. Είναι νόμος του κοινού. Και πήγε να πάρει σακούλες. Εγώ λοιπόν πήρα από γραφείο κηδιών. Από τον μπαμπούλα 25 σακούλες κηδιών. Άντε πάλι. Άντε το πνευμό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Θα πει 4 λεπτά η σακούλα και 4, 8 και 5, 13 θα την δώσει μια μούτζα. Βάλτε στον μπαμπούλα του σακούλα. Δεν πληρώνω σακούλα. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος πληρώνω γενικώς, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τσαμπουκά, σακούλα δεν πληρώνω. Μισόλυτα. Επειδή δεν γνωρίζω, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ τα κάνεις εσύ ή η σύζυγος? Η σύζυγος. Τι σύζυγος θα κάνει ψώνια? Κάνουν όλοι. Κάνουν... Τα κάνεις εσύ ή η σύζυγος? Και εγώ κάνω, ρε. Αν τα κάνεις εσύ, οκ. Okay. Έχω τη σακούλα του μπαμπούλα, έχω και μια άλλη. Τι 4 λεπτά. Και τι θα πει αυτό 4 λεπτά, για ποιο λόγο τα βαζιλίκη λεφτά? Πήγα σε κάτι βιντεοκλαμπ να πάρω μια ταινία θρίλερ να πούμε για το βράδυ που θέλει να δει η μικρή. Λοιπόν, λέει 4 λεπτά, θα βάλω σε μια σακούλα. Όχι, ρε, του λέω να το πάρω μαζί μου. 4 λεπτά. Δεν γουστάρω. Τι θα πει 4 λεπτά? Για ποιο λόγο 4 λεπτά? Λόγος που έγινε αυτό. Για ποιο είναι ο λόγος, να καταλάβω. Ο λόγος που έγινε αυτό. Ναι, τι είναι ο λόγος? Είναι για να μειωθεί το πλαστικό. Ναι, και άμα μειωθεί το πλαστικό, τι είναι δηλαδή? Τι θα γίνει άμα μειωθεί το πλαστικό? Θα είναι καλό. Ναι, σε τι θα είναι καλό? Στην οικολογία. Ναι. Τη σαβούρα που αναπνέουμε και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν από πάνω δεν σε πειράζει? Η σακούλα σε πειράζει εσένα? Δεν είπα τι με πειράζει. Όταν περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω και πετάνε τόνους να πούμε και το κεφάλι σου γίνεται πιο μεγάλο από το δικό σου, δεν σε πειράζει εσένα, τη σακούλα σε πειράζει. Και το έκανε ο Τσίπρας για το... Να μην σου πω το λόγο που το κάνανε. Ρε, πάτε στο διάλογο εδώ πέρα. Βρε, δεν παραπνίγεται και εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς 4 ευρώ τη σακούλα? Να μειώσουν την κατανάλωση σακούλα, ναι, ναι, και να χρησιμοποιεί ο κόσμος όσο το δυνατόν λιγότερες. Ναι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Τότε να μην κάνουμε σεξ ούτε προφυλακτικά να έχουμε, επειδή η σακούλα. Ρε, δεν πάτε στο διάλογο και εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω εγώ μεσημεριάτικα. Η σακούλα. Πάει γριά τώρα στο σούπερ μάρκετ, 4 ευρώ λεπτά η σακούλα και 4 ευρώ. Θα πάρω μια σακούλα εκεί πέρα και θα την έχω. Και δεν δίνω φράγκο. Παρακάτω. Σημείται στο γραφείο και ιδιώνω κόκκινο. Ναι. Και τι γίνεται, σε τρομάζει? Γονείς έχεις, θείους έχεις, ανθρώπους μεγαλύτερους έχεις, όλο και κάποιος θα ξαπλωθεί. Τι πιο φυσιολογικό δηλαδή? Τι με κάνεις? Ρε φίλε. Τι ρε φίλε, είναι τι φοβάσαι? Είναι λογικό. Τι φοβάσαι δηλαδή? Μισό λεπτό. Καταρχήν, ναι, γελάω. Γελάς? Γελάω. Το λέω σαν χιουμοριστικό. Ναι. Λοιπόν, από οπουδήποτε μπορεί οποιοδήποτε να προμηθευτεί σακούλες. Ναι, ναι. Πολλαπλό χρήσεων, ναι, να πάρει τσάντες, ναι, ναι, υφασμάτινες, ναι, κτλ. Από γυναικεία, ο μοναδικός που θα πήγαινε σε γραφείο και δύο να πάρει σακούλες, εσύ. Γιατί όμως το κάνω? Ο λόγος ποιος είναι? Θες να συμβιβαστεί? Λες να κάνω διαφήμιση τον μπαμπούλα? Όχι. Όχι. Λες να παίρνω από κάτω κάποια μπορεί, τίποτα? Μπορεί κιόλας. Καλά, μπορεί κιόλας. Καλά, άμα το κατάφερε. Ένα μπορεί, μπορεί να είναι αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί το κάνω. Μπορεί να εξασφάλισει την κηδεία σου δωρεάν. Μπορεί να εξασφάλισε την κηδεία μου δωρεάν, γιατί εγώ θέλω, ας πούμε, όταν με θάψουνε, να είμαι πάνω από το χώμα. Δεν θέλω να είμαι από κάτω. Γιατί τόσα χρόνια με τα σκουλίκια με φάνηκε πεθαμένο.
Δεύτερον, τρίτον, τι θες ρε Αργιανέση που εμφανίσεις μετά από 8 μήνες στη ραδιοσκηνοθεσία να πούμε. Το άλλο ξέρεις ποιο είναι κόκκινε. Ότι επειδή τρέχεις, αγχώνεσαι, δουλεύεις, στεναχωριέσαι, κάνεις ράνεις, πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για να βλέπεις ότι αυτά είναι όλα μάτια. Εγώ λοιπόν κάνω δύο πράγματα. Παίρνω τη σακούλα από το πεθαμένα ζήτηκο, έχω μέσα τα πράγματα, οπότε βλέπω το θάνατο δίπλα μου. Και το άλλο είναι ότι έχω βγάλει μια φωτογραφία τα κόκαλα και το κρανίο του πατέρα μου όταν τον βγάλαμε από τον τάφο. Και την έβαλε στο σαλόνι του σπιτιού. Όχι, στο σαλόνι δεν το έβαλα. Το έχω εκεί που είναι το αυτοκίνητο που έχει το μαξιλαράκι για τον ήλιο. Πώς το λένε. Εκεί που βάζει μπροστά, ρε παιδί μου. Πώς το λένε αυτό, ρε που κατεβάζει για τον ήλιο. Με τα μάξι που είναι αυτό. Πρέπει να ξέρω. Δεν ξέρει πώς το λένε. Γιατί εκεί... όταν δυσκολεύεσαι, σκουντά, φωνάζει, χτυπά. Ενώ όταν δει ότι κάτι υπάρχει περίπτωση να το ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρχίζει και λε, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, ναι. Τέλο πάντων, αυτό το πράγμα το οποίο το κατεβάζει όταν οδηγά για να προστατεύσει. Πάνω από το κεφάλι του οδηγού. Πραγματικά δεν υπάρχει. Αφού δεν ξέρει πώ το λένε. Πώ το λένε. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ποιο σου είπε ότι είμαι. Οπότε λέω. Το Google. Να χωνόσου, να έκανε έρευνε και τα λοιπά. Ορίστε η κατάληξή σου. Σε φάγαν τα σκουλίκια, να πούμε, να και το κρανίο. Οπότε κόκκινο, εγώ κάνω ψυχοθεραπεία. Μετά πάω στο box, κάνω άλλη ψυχοθεραπεία. Πάω στο 2-3-5. 2-3 glow. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τα λοιπά. Μπαμ, φεύγει όλη η ενέργεια. Και μετά έρχομαι και κάνω και εκπομπή. Τρεις θεραπείες κάνω εγώ. Εσύ τι θεραπεία κάνεις. Εσύ εκτός από το να τρως γλυκάδια και να κάνεις τη χοληστερίνη σου 500, να πούμε. Έλα, πας στα θέματα. Άιντε, αηδία κατάντησης. Πας στα θέματα. Έλα. Και αυτό που κάνεις πλούτς με το πληκτρολόγιο, χθες μου στείλε ένας ένα μήνυμα. Άμα θες το διαβάζω κιόλας. Το δημοσιεύω κιόλας. Θες να το διαβάσω. Το δημοσιεύω κιόλας. Πες στον κόκκινο ότι ο κώδικας της δημοσιογραφικής δεοντολογίας δεν προβλέπει την ώρα που του μιλάνε οι ακροατές να γράφει στο πληκτρολόγιο. Είναι αγένεια. Αυτό είναι παρατήρηση. Ναι, πάλι κλουτς. Ή πες στον Ανδρώνη να σου πάρει ένα πληκτρολόγιο. Ερώτηση. Να μην κάνει κλουτς. Γιατί είναι, λέει, αντιαισθητικό. Ποιο μήνυμα ετοιμάζω για αύριο μόλις, για διάβασα αυτό. Ποιο μήνυμα. Είδα. Πες στον κόκκινο ότι ο κώδικας. Αυτό το μήνυμα. Ναι, αλλά συνεχίζεις όμως να κάνεις κλουτς. Το δημοσιεύω. Το, η τραγικότητα της κατάστασής σου είναι ότι δημοσιεύεις το μήνυμα και το πληκτρολογείς την ώρα της εκπομπής. Αυτό η είναι. Η τραγικότητα της κατάστασής σου. Ναι. Είναι ότι είσαι ο χειρότερος που υπάρχει στα ραντεβού. Είμαι. Μιλάμε με τον Κωστή χτες. Έχουμε κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Τι πρέπει να γράψουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κινηθούμε, τι έχουμε να πούμε στις εκπομπές. Εκπομπές λέω. Ναι. Πώς πρέπει να κινηθούμε στη στήλη. Να κινηθούμε. Να κινηθούμε, ναι. Θα με αφήσεις να μιλήσω, ρε. Συγγνώμη. Έλεος αυτό. Ναι. Λοιπόν. Κώστα, τι ώρα θα έρθεις αύριο? 9:30 ώρα θα είμαι εκεί. Σίγουρα. Με παίρνει τηλέφωνο τον δρόμο. Sorry, Γρηγόρη, δεν μπορώ. Γιατί ρε Κώστα, βρήκα τον Γιώργο. Τι να τον κάνω. Όποτε βλέπω παλέμαχους στον δρόμο, σταματάω και τους παίρνω. Τι να κάνω, τους έχω σε εκτίμηση, τους έχω ιδάλματα. Και εγώ τι φταίω, ρε Κώστα, και τι θα κάνουμε, τι θα γράψουμε δηλαδή. Πρέπει να τελειώσω, να τα στείλω. Μπράβο, Γρηγόρη, σ' ακούει ο Ανδρώνης τώρα ότι δουλεύεις και θα σου δώσει το μισθό πιο γρήγορα. Σ' ακούει, μη στεναχωριές. Σ' ακούει ο κύριος Παύλος. Έλα. Εντάξει, δουλεύεις. Το είπαμε. Άντε, πάρα κάτω. Δουλεύεις. Έλα. Εντάξει. Δουλεύεις. Εντάξει. Δουλεύει ο Γρηγόρης. Δουλεύει. Έλα Γρηγόρη. Πάρτο. Διαβάζει. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Ναι, διαβάζει. Είναι ψέματα ή είναι. Ναι, πάει, εντάξει, δουλεύει ο Γρηγόρης. Είναι αλήθεια. Δεν θέλω να ξέρει ο κόσμος να δουλεύω. Μπράβο, για Γρηγόρη. Το ξέρει και ο Παύλος. Δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο. Κύριε Παύλο, δουλεύει. Δώσαμε ραντεβού. Ήσουν στο ραντεβού. Όχι, εγώ είμαι κακός. Να μην με πληρώσει εμένα. Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης είναι. Τελείωσε. Εντάξει, τέλειος. Ξεκαβάλα. Με το Μανούση μαζί. Ξεκαβάλα. Εντάξει, παρέα. Επάνω. Λοιπόν. Λέγε. Καταρχήν να πω ότι έφυγε. Μην βιάζεσαι, σιγά. Ναι. Μην αγχώνεσαι δηλαδή. Ότι... Ναι. Να πω ότι έφυγε ένας από τις πιο σπουδαίες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που περάσαν ποτέ από την Ελλάδα. Χτες έγινα στη διάρκεια της εκπομπής, στο φινάλε της εκπομπής. Και τι θες τώρα, να βγάλεις τα κλάματα δηλαδή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε δύο λόγια. Όχι, ρε κόκκινε, για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο. Το είπαμε χθες, πάει, τελείωσε. Δεν το είπαμε χθες. Πήγε σε λαϊκό προσκύνημα ο Γκέραρτ. Ναι. Αυτά τα πράγματα τα οποία ετοιμάζουμε. Τα έχεις πει στον κόσμο. Πότε το γνώρισες, πώς το γνώρισες. Νοιάζει τον κόσμο, πότε γνώρισε εγώ τον Γκέραρτ. Για μένα σπουδαία. Κάναμε brand effect τις περούκες μας. Για μένα αυτή είναι καλύτερη περούκα. Ναι. Ναι. Κάναμε brand effect τις περούκες μας. Ποιος έχει καλύτερη περούκα. Του Γκέραρτ ήταν, να ξέρεις. Εμένα ήταν από την DXA. Εσένα ήταν ένα ψοφίμι, το οποίο βρωμούσε και όταν έτρεχε ο Κουλιανός πετούσε κιόλας. Αυτό ακριβώς. Δεν νοιάζει τον κόσμο τώρα. Εγώ πώς γνώρισα τον Γκέραρτ και από εκεί και κρασί και τι μου είπε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πηγαίνει που λέτε ο εξωγήινο σε ένα παιχνίδι του 1997. Άντε πάλι τα ίδια. Όπου η ομάδα τη Καρδιά. Πάει καημένη εκπομπούλα. Έχασε με 1-2 από τον Όφη. Ναι. Πάει εκπομπούλα. Περιμένει συνέντευξη τύπου, τον κάνει προύτο ο Γκέραρτ. Αλλά επειδή ήταν ένα κύριο ο Γκεραρδάκη. Τον λέει μετά, πάμε να πιούμε λίγο κρασί.
Όχι, ρε κόκκινε, λάθος τα λες. Δηλαδή τελείωσε το μάτς. Πετούσαν πέτρες οι Αριανοί και εγώ έπαινα κρασί με τον Κέρα. Όχι. Όχι, ρε κόκκινε, δεν έγινε έτσι. Μετά το μάτς. Ναι, μετά το μάτς γινότανε μακελιό, ρε κόκκινε. Λιποθυμούσαν οι Αριανοί, η επιληψία τους έπιανε. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν έγινε έτσι. Πάνε στα θέματα. Πες τι έγινε. Μη ρε κόκκινε, δεν θέλω να πω τι έγινε. Πάνε στα άλλα θέματα. Πέθανε ο Κέρα, τι πες τι έγινε. Μη ρε κόκκινε να πάει ο διάλογο. Πάνε στα θέματα, έλα. Πέθανε ο Γκέρα, τελείωσε. Καλύτερα που πέθανε. Σαν λείψανο είχε γίνει. Σταμάτα το πια. Πέθανε ο Γκέρα 15 χρόνια στον Όφη. Έπαιξε με τον Όφη, έβγαλε παίκτες. Θα κλάψουν στην κηδεία πραγματικά. Ένας από τους λίγους ανθρώπους που θα κλάψουν πραγματικά στην κηδεία του. Αυτά να πεις. Εκτός από ότι πήρε κύπελο με τον Όφη μια επαρχιακή ομάδα του Πασόκ. Μια ομάδα η οποία επαρχιακή πήρε το ένα κύπελο, πήρε ένα τίτλο. Έπαιξε και καλή μπάλα, έβγαλε και παίκτες. Και επειδή ήταν Ολλανδός και ένιωθε Έλληνες και επειδή είστε κομπλεξικοί εσείς οι Έλληνες, όταν κάποιος Ευρωπαίος πει καλά λόγια για την Ελλάδα, λέει ότι είπε καλά λόγια για μας, γιατί είστε χωριάτες. Και επειδή από Ολλανδός έγινε Έλληνας και πήγε στην Κρήτη και έγινε και Ραντάκης, κατάλαβες. Και τίμησε την Ελλάδα και τι την Κρήτη. Τι ήταν αυτό που σου είπε, θα πει στον κόσμο. Τι ήταν αυτό που με είπε. Όφη υπηρέτησε τον Όφη. Ναι. Ο Γκέραρτ υπηρέτησε τον Όφη από το 85 μέχρι το 2000. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, το ξέρεις. Και πίνετε ένα ποτήρι κρασί και τον κάνεις μια ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση που τον έκανες. Αχ, Γρηγόρη, πασάλια. Του έκανα μια ερώτηση. Ναι, ποια ερώτηση τον έκανες. Γιατί δεν πας στον Ολυμπιακό που σε θέλει, να πάρεις λεφτά και τίτλο. Και ο Παναθηναϊκός τον ήθελε. Ναι. Ναι. Και τι απάντησε. Έχει ωραίες γυναίκες η Κρήτη, αν και τρελές οι περισσότερες, τέλος πάντων. Ναι. Και στον τάφο με πάνω δεν θα γραφτούν ποτέ οι τίτλοι. Γιατί λέει ότι τον Πετρόπουλο τον τάφο λέει, που πήγε και άναψε ένα κερί, λέει, είχε από πάνω τους τίτλους. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Και περνάω καλύτερα, λέει εδώ, πίνω το κρασί μου, είναι υγιή μου εδώ. Εγώ θέλω να δουλεύω καλά και να περνάω καλά. Να περνάω καλά. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Άρα. Ε, τι άλλο. Ηθικό δίδαγμα. Τι ηθικό δίδαγμα. Γιατί δεν ήταν ματαιόδοξο. Γιατί πήγε στην ΑΕΚ μετά. Και στον Ηρακλή ήρθε. Τότε άρα δεν. Τσακώθηκε να πούμε και έφυγε. Άρα δεν ίσχυε αυτό που με είπε εμένα. Άρα πήγε στην ΑΕΚ μετά. Πήγε στην Αθήνα. Άρα αυτό που είπε δεν ίσχυε. Μετράει το μεγάλο. Τι πιο μεγάλο. Το μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Ναι. Το μεγάλο κομμάτι της ζωής του, ναι, έδειξε ότι ήταν ένας άνθρωπος με αξίες ποδοσφαιρικές, ναι. Τι αξίες και με μια τρέλα ποδοσφαιρική. Όταν βάλατε 6 γκολ τον Άρη, ποιος ήταν προπονητής στον Όφη, στον Ηρακλή. Ο Γκέραρτ. Ο Γκέραρτ. Τι αξίες είχε. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Βρήκε τον πεθαμένο και τον πάτησε. Εντολή Γκέραρτ ήταν. Γιατί, άμα ήθελε... γιατί δεν λες τα νέα τα παιδιά τι έγινε. Ποια νέα τα παιδιά. Γιατί δεν είπε φτάνει στο 3-0 κρίμα είναι. 4. Όχι. Όχι, εγώ λέω αξίες, και λίγα έβαλε. Έπρεπε να βάλει 22. Τότε δεν είχε αξίες. Αν βλέπεις τον πεθαμένο δεν το πει. Ήταν ανήθικο να. Άντε από εκεί πέρα τι. Θα πει στον κόσμο. Τι τον κόμμα. Τι. Θα πει στον κόσμο. Τι ότι τι. Λοιπόν, ότι εκείνο το παιχνίδι έγινε στην Ευκαρπία. Ναι. Ότι σε εκείνο το παιχνίδι. Πολύχνη λέγεται. Στην Ευκαρπία. Πολύχνη λέγεται εκεί. Εγώ το λέω Ευκαρπία. Εσύ πες το πω θες και Βλαμπία πες τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν. Ναι. Ότι ήταν το γήπεδο που είχε πάει την ομάδα ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Ναι. Λοιπόν, ότι στα πρώτα. Σας είδε λίγους δηλαδή και σας μάντρωσε εκεί πέρα, ε! Τους μάντρωσε τους λίγους εκεί ο Ευάγγελος, λέγε. Ναι. Ότι στα πρώτα 18 λεπτά τα τάκλιν στην καροτίδα πηγαίνανε και φεύγανε. Mm. Γιατί θέλανε να αφήσουν νεκρό παίκτη του Ηρακλή, όχι τραυματία. Έτσι τους είπε ο Μιχαλίτσος δηλαδή. Εσύ πες ότι. Πες πήγε ο Μιχαλίτσος και τους είπε σκοτώστε τους, αυτό λες. Λέγε. Φιου φιου, τι λέει εκεί το μήνυμα. Φιου φιου. Αφού φιου 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 φιου. Δηλαδή κάνεις δύο ώρες εκπομπή, γράφεις την ώρα της εκπομπής, φίου φίου και το κινητό, φίου φίου. Λέγε ρε, έπρεπε να βάλετε 6 γκολ στο 4-0, σταμάτα, πες σταματήστε. Αντί για 4 κόκκινες υπήρχαν 2 στο 18, ναι, και η εντολή ήταν βάλτε τους γιατί τη συμπεριφορά όσα περισσότερα μπορείτε. Αυτό τους είπε ο Γκέραν, ναι. Τέλειος, πάει. Αν αυτό το θεωρείς αρνήθικο, okay. Άρα οι Αργενοί να μην κλάψουν σήμερα. Να μην πάνε στο λαϊκό προσκύνημα. Να μην κάνουν εκεί. Ο άνθρωπος Γκέραρτ, δηλαδή, ναι, πιο πολύ έπρεπε να κλάψουν για το 6-0 ή για το 1-2. Ήττα η οποία επηρέασε και την. Και εκεί ήττα, εκείνο μάτς ήταν. Τι ήττα είναι. Εκεί ήταν ο Μπίκας ο Παοξής, δεν έδωσε πέναλτι στον Άρη. Ο Μπίκας, ε. Ναι. Α, Παοξής ο Μπίκας. Έτσι με έλεγε ο Φυρός τώρα στα μάτια. Έτσι έλεγε ο Φυρός. Ναι, ήταν προπονητής. Δεν με έδωσε ο Μπίκας το πέναλτι στο 3ο λεπτό. Ακύρωσε και τον γκολ του Δημητριάδη. Άρα το σφάξανε τον Άρη και γι' αυτό έπεσε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Ο Άρης ήθελε να πέσει για να πάρει ο Σαωρίδης την ομάδα μόνο του εκεί με τους Σουμπεράδες. Να τη διαλύσουν ακόμα παραπάνω. Άστο να πάει στο διάλογο, να πάλι τα ίδια θα λέμε. Για το μάτς εκείνο, ο Άρης Όφη 1-2. Τι πέρασε 0-2 Όφη, έγινε 1-2. Ναι. Βρίζαν τον Καρκαμάνι οι Αριανοί, πιαν όλα τον λέγανε, τον καημένο. Έφαγε από τον Όμπλια εκείνο το μάτς, εγώ ήμουν στη θύρα 1. Έκανα ρεπορτάζ μετά. Πού να τα κάνει. Ήταν στη θύρα 1, αλλά έκανε ρεπορτάζ μετά. Μετά, ναι. Η ορολογήτηση μου. Τι ορολογήτηση μου. Η ορολογήτηση. Είχα τσακωθεί με κάτι εκεί στη. Ήσουνα με το συγχωρεμένο και με έναν άλλο κύριο εκείνη τη μέρα. Πάμε. Συγχωρεμένο.
Ναι. Συγχωρεμένο ήμουν. Ο γελαστό. Εγώ με τον γελαστό ποτέ δεν έχω πάει στο γήπεδο. Με έχει πάρει μια φορά από το σχολείο 10 χρόνια να με πάει Άρης Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν μόνο με τον γελαστό. Μεγάλο ψεύτη ο συγχωρεμένο ο γελαστό. Με σένα έκαναν διαγωνισμό ψευτιά. Θα πηγαίνατε στο ράλι του Μόντε Κάρλο. Ποιο θα ήταν ο Νέλσον Πικέ, ποιο θα ήταν ο Κέκε Ρόσμπεργκ. Στην ψευτιά δεν πιανόσασταν με τίποτα και οι δύο. Να είναι καλό συγχωρεμένο εκεί που είναι. Εκεί στη Βάβδο. Λέγε κόκκινε, λέγε. Όλο με την καλή του κουβέντα. Τι καλή κουβέντα, αφού ήσασταν ψευταράδε, μυθοπλάστε και εσεί. Ήμασταν. Ε, καλά. Δηλαδή ήμουνα και έχω γίνει καλό παιδί. Εσύ τώρα. Ναι. Θεραπεία κάνει, τι να σε κάνω. Κάνω θεραπεία. Ναι. Σαν αυτό που έκανε εσύ για την ποντιακή σου καταγωγή. Ναι, έκανα, πώ το λένε, έβαλα βελόνα εδώ και με έβαλαν να αποποντιαθώ. Να αποποντιωθώ. Θεραπεία κατά τη ποντιάδα. Είσαι πόντιο και κάνει θεραπεία. Πρέπει να προχωρήσω στη ζωή μου, ρε κόκκινε. Τι να κάνω, να μείνω στάσιμο, δηλαδή. Πώς θα γίνει. Τι να κάνω. Εσύ δεν έκανες κανένα εμβόλιο. Βόδι γεννήθηκες, βόδι θα πεθάνεις. Δεν έκανα κανένα εμβόλιο. Τι εμβόλιο να κάνεις. Αν έχω κάνει όλα τα εμβόλια, τι χάρη. Τι εμβόλιο έχεις κάνει. Εγώ μπορώ να σου το αποδείξω. Για την ψευτιά έχεις κάνει και τη μυθοπλασία. Εγώ μπορώ να σου το αποδείξω. Τι να με αποδείξεις. Εσύ εμβόλιο σε βάλει. Πάντα με αποδείξει. Τι εμβόλιο, ο γιατρός κρασί σε έβαζε. Όταν δεν είχες κάνει αυτό το εμβόλιο στο χέρι, το επιβεβαίωσα. Ναι, ρώτησες τη μαμά μου. Ναι, και όντως δεν είχες κάνει εκείνο το εμβόλιο. Μαζί τρεις μυθοπλάστες. Παρέα. Δηλαδή δεν ισχύει, δεν το. Έλα, εντάξει. Έλα, άντε, τελείωνε. Είναι μυθοπλάστες. Έλα, εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες και εσείς ειλικρινείς. Βρε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ψεύτες. Στη μυθοπλασία δεν πιάνεστε. Εσύ μπορείτε να δείτε αεροπλάνο, θα το βγάλετε ότι είναι λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Και το λεωφορείο του ΚΤΕΛ θα το κάνετε πύραυλο. Άσε με ρε κόκκινε. Πάνε τώρα με τον Γκέραντ που σε έπιασε στεναχώρια που πέθανε ο Γκέραντ. Λυτρώθηκε ο άνθρωπος. Σαν ερείπιο είχε γίνει. Δεν τον έχεις δει πώς είχε γίνει. Τον κυρδούσαν εκεί στο αεροπυρικό καρότσι εκεί πέρα. Κακώς τον βγάλανε. Κακώς τον βγάλανε τον άνθρωπο και τον σέρνανε εκεί πέρα. Η γυναίκα του φταίει βέβαια. Επιτρέπεται να έχει ένα τέτοιο άντρα. Ο οποίος ήταν ένας λεβένταρος, να πούμε, να καταντήσει 30 κιλά και να το σέρνεις γύρω-γύρω. Το παράδεκτο. Αυτά να λέτε. Αυτά, δημόσια εικόνα αυτά, ήταν αυτή. Αυτά. Φταίει η γυναίκα του, πώς τη λένε. Κριτικιά. Λοιπόν, αυτά. Τι αυτά, αυτά να πείτε. Άμα εγώ τώρα, παιδαρά 45 χρονών, να παίζω ξύλο, να τρώω, να δίνω, να δουλεύω 17 ώρες, να πάω 72 χρονών, να γίνω σαν το ερείπιο, σαν το Γκέραντ, και να με σέρνουν στον δρόμο. Τι είναι αυτό, ρε, πλάκα κάνεις. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της άτιμης αρρώστιας. Ποια άτιμης αρρώστιας, ρε! Άνοια, αυτό. Ναι, άνοια. Γιατί αν σε βάλω στο καρότσι και σε γυρίζουν γύρω-γύρω. Όχι, ρε φίλε. Άσε καημένε δηλαδή, τώρα. Το μεγάλο λάθος της κυρίας Γκέραρτ. Μεγάλο λάθος. Η κυρία που τον είχε τον άλλο να 40 κιλά άνθρωπο, τον τριγυρνούσε γύρω-γύρω από το γήπεδο εκεί πέρα και σε δημόσια εικόνα να γκρεμίζεται. Πλάκα κάνεις, ρε. Ποιον να τιμήσουνε, ρε, έτοιμος να πεθάνει, ήταν 30 κιλά είχε μείνει. Αλλού το ένα μάτι κοίταγε, αλλού το άλλο μάτι κοίταγε. Ο άνθρωπος είχε λιώσει. Ήταν αυτή η εικόνα για να δούμε τον Γκέραρτ, δηλαδή. Δεν βλέπεις ένα μπεδαρά δύο μέτρα και να το δεις έτσι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτά να πείτε. Άντε, μπράβο. Άντε. Να πεις λοιπόν ότι εκείνη τη μέρα που έγινε αυτό το παιχνίδι προς τιμήν του, ναι, πήγανε όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχει αναδείξει, ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει. Ας τον είχαν στη σουίτα, ρε. Και να όλοι, έξω. Και όλοι, ναι, για και το παιχνίδι ήταν προς τιμήν του. Ναι, ναι. Και όλοι. Ναι. Το κοιτούσαν με δάκρυα στα μάτια. Φυσικά, γιατί πραγματικά τους βοήθησε. Σαν να... Έβγαλε παίχτες. Ήτανε... Δεν ήταν λαμόγιο με τις μεταγραφές να βγάζει μίζες και να φέρνει τους κουτσούς εδώ πέρα και να τους χρεώνει 800 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Άντε. Ήτανε σαν να ξέρουν, ναι, ότι βλέπουν για τελευταία φορά, ναι, τον ποδοσφαιρικό τους πατέρα. Άσε τώρα που πήρες μέταλλο τη φωνή. Κακός η κυρία Γκέραρτ, πώς τη λένε τη γυναίκα του, τον έβγαλε εκεί πέρα με το καρότσι 30 κιλά το δύο η Ελλάδα έτσι. Δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν θέλω να με βγάλεις έτσι. Έξω. Πάει, τελείωσε. Διάλυμα. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος, ατόπιμα μεγάλο. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
Και τη νέα χρονιά Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Τετάρτη έως Παρασκευή. Προϊόντα πλυντηρίου πιάτων Φέρι, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Tena Pants, Lady και Men, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Viacal, Swiffer και υγρά πιάτων Φέρι, 30% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Ariel, σκόνη, υγρό κάψουλες, η συσκευασία μόνο 9,90. Όλα τα παπλώματα και κουβέρτες ριχτάρια Artisti Italiani 20% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης, εδώ για σένα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας! Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ το jackpot του Τζόκερ. Κατάδυση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 20 χρόνια Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Welcome to Virginia Radio. Είμαστε στον αέρα. Πήραμε παράταση. Ας αρχίσει το show. The show must go on. Έπειτα από ένα σερί sold out παραστάσεων, η λαμπερή υπερπαραγωγή της Σοφίας Πειράτου παίρνει παράταση για 6 ακόμη βραδιές έως 20 Ιανουαρίου. Κώστας Βίγαλης, Πολίνα, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Σοφία Αρβανίτη και Σαμπρίνα μαζί στη σκηνή. Μη χάσεις ένα μοναδικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, χορευτικά και 80s and 90s retro hits. Συμμετέχει δεκαμελής ομάδα χορευτών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργούνε να στεγνώσουν τα ρούχα? Πάρε αφυγραντήρα Μόρις. Με το νέο σύστημα στεγνώματος αφαιρεί γρηγορότερα την υγρασία και βοηθά στη φροντίδα των ρούχων. Μόρις και στους αφυγραντήρες είναι ο πρωταθλητής. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι η Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε ό,τι κλειδί θέλετε, κλειδιά immobilizer για το αυτοκίνητό σας ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Και τι είναι αυτή, ρε, μπουλ. Κλείστε, βάλτε στα θόρυβα. Σγκλίνς, γκλάνγκ, μπλίνγκ, μπλάνγκ, κλίνγκ, κλάνγκ. Πιάνο παίζουμε εδώ. Εγώ το έχω στα θόρυβο, γκλίνγκ, κλάνγκ. Είμαστε και στα θόρυβο. Τρία κινητά, τρεις καρκίνους μας έχεις εδώ κάθε μεσημέρι. Στο 6-0 δεν ήταν ο Γκέραρτ. Ο Ματς Γκίμπλαντ ήταν. Όποιος και είναι, τα καλά. Στο 4-0 ήταν ο Γκέραρτ. Σου στείλανε μήνυμα και το είπες. Ναι, με διορθώσανε, δεν το ήξερα. Εσύ που Σιρακλής δεν το ξέρω, το ξέρω εγώ. Όχι, θυμάμαι για ποιο λόγο έγινε το 6-0. Εσύ δεν θυμάσαι ποιος ήταν προπονητής, θυμάσαι το λόγο. Δεν μου λες ποιος ήταν προπονητής στον Άρη τότε, ο Μιχαλίτσος. Δηλαδή είπε ο Μιχαλίτσος, σκοτώστε τους. Αυτό λες. Δεν νομίζω ότι είπε τέτοιο πράγμα. Τότε γιατί το κάνανε αυτό. Πού να ξέρω για ποιο. Α, δεν ξέρεις εσύ. Έτσι παίζατε. Ποιος ήταν βοηθός του Μιχαλίτσου τότε. Για πες μου εσύ. Ο κύριος ο Στράτζαλης, δεν ήταν. Ο Γιώργος. Ο παππούς. Ο κύριος Κώστας. Ναι. Που παίζετε μαζί τάβλη και τέτοια. Ναι. Τους είπε σκοτώστε τους. Αυτή την εντολή έδωσαν δηλαδή. Πάντα γίνεται τότε λέει ο Πάγκος. Και ξέρω εγώ τι λες εσύ. Τι λέει, πάντα, αυτό που λέγεται ο Κουλιανός λέγεται. Αυτά που λέει. Τι Πάγκος. Ο Πάγκος κάνει μαζί με τον Βασίλη. Με τον Πλιάκο. Με τον Βασίλη τον Πλιάκο, ε. Ναι.
Άστο να πάει στο διάλογο. Βασίλης ήταν πέρσι. Ο Βασίλης ήταν πέρσι. Τα σάφης. Έχει γίνει το μυαλό σου από τα κρασιά, έχει πήξει να πούμε. Από το κρασί. Καλά, ναι. Δεν πίνω κρασί. Τι πίνεις? Τσίπουρο. Τσίπουρο πίνεις. Χαλασμένο. Από αυτά που δίνανε από τη Λάρισα, κοίτα κάτι χαλασμένα είναι. Και τα καζάνια που δίνανε και ζάπι που σα βάζανε. Έχει φάει σκύλους, έχει πει και ζάπια εσύ. Πού να πάρει μπροστά το μυαλό σου. Αρκούδα δεν έτυχε. Να ονειρεύτηκα ότι τρώω αρκούδα δεν έτυχε. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, δεν μου λες τον πρίγκιο τη βλέπει να μπορούν να τον σπρώξουν για πουθενά. Να τον σπρώξουνε. Ανάλογα πόσα θέλουν. 10. Μόνο στην Κίνα μπορούν να τον σπρώξουν. Αλλού Λίντς, Μίντς, Σίντς. Ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο πέρασε στα φόρ σε άλλα επίπεδα. Αυτός είναι παλαιομοδίτης, πάει, τελείωσε. Εντάξει. Αυτός της Τσέλσι ο Βαρύς, όσοι είναι Βαρύς. Ο Ντιέγκο Κώστα που τον έδιωξε. Γιατί τον έδιωξε. Βλάκας είναι ο προπονητής που τον έδιωξε. Τα κορμιά αυτά πάνε στο ποδόσφαιρο. Πάνε στο ποδόσφαιρο αυτοί. Τελειώσαν. Πάμε. Απορία. Απορία. Το Μουρίνιο τον έχει εκτίμηση. Τώρα πια όχι. Τώρα πια. Όχι. Ο Μουρίνιο, το Λουκάκου, μια τον έπαιρνε, μια τον έδινε δανεικό. Μια τον έπαιρνε, μια τον έδινε. Ναι, ναι. Και έδωσε ένα σκασμό λεφτά να τον πάρει στην. Πολύ καλά. Σ' αρέσει ο Λουκάκο. Μ' αρέσει, ναι. Σ' αρέσει. Μου θυμίζει Ντρογκμπά και σε πιο. Ο Λουκάκο είναι ένα ιδιαίτερο σεντερφόρ. Σε πιο θηριώδη η έκδοση. Ναι. Ο Λουκάκο είναι ένα ιδιαίτερο σεντερφόρ. Δηλαδή παρότι είναι θηριώδη, έχει και τεχνική. Ναι. Μπράβο, σωστό. Και τελειώματα έχει. Όπως και ο Ιμπραήμοβιτς. Και δεν το λες και αργό πολύ. Γρήγορο δεν το λες, αλλά δεν το λες και αργό. Όπως και ο Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ναι, και αυτά τα σώματα πάνε να κατεργηθούν στα σταφόρ. Ναι. Ναι. Πάμε σε άλλα επίπεδα τώρα. Τώρα αυτό... άμα μπορέσουμε να βρούμε, συγγνώμη, τέτοιους ψηλούς, υπερήρωες, που να και γρήγοροι, να και τεχνίτες, εντάξει τώρα θα είναι σούπερ εξέλιξη στο διεθνές ποδόσφαιρο. Ποιον θεωρείς τον κορυφαίο φόρο στον πλανήτη? Τον κορυφαίο φόρο στον πλανήτη. Από Αγγλία θα σου πω, εσύ θα μου πεις από άλλη χώρα. Αγγλία. Ορίστε, πες μας κόκκινο. Τον Παπέν θα με πει. Σήμερα παίζει. Ο Παπέν παίζει σήμερα. Ποιον θα με πεις? Καταρχήν δεν λέγεται Παπέν, λέγεται Εμπαπέ. Εμπαμπέ. Εκπαπέ. Εμπαπέ. Εμπαπέ, λέω. Εμπαπέ. Λοιπόν, δεν θα σου πω τον Εμπαπέ, ο Εμπαπέ θα κρυθεί. Για την αρχή του είναι καταπληκτικό. Άλλο είναι. Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι. Τρομερό. Τρομερός. Απίστευτος. Σωματότυπος, ψηλό κορμί. Τρίπλα έχει, τρίπλα. Δεν έχει. Έχει, ο ρωτάω, θα μου πεις. Δεν τον έχει η Εθνική Πολωνία, Μπάγκερ Μονάχου. Τρίπλα έχει. Δεν τον έχει. Ένας με έναν έχει, ας πούμε. Ναι. Έχει. 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 Δεν είναι Μέση, δεν είναι Σουάρες, δεν είναι Ντιμπάλα, δεν είναι Ιμάν. Ντιμπάλα είναι φόρο Ντιμπάλα δηλαδή. Φόρτο λες το Ντιμπάλα εσύ. Από τη στιγμή που καταργήθηκαν τα δεκάρια. Ναι. Αυτή η πέρα... Το λες φόρ δηλαδή. Πάμε πάλι. Πάτε πάλι. Από τη στιγμή που έχουν καταργηθεί τα δεκάρια, ναι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πώς τον βαφτίζεις αυτό, τον Τιμπάλα, εσύ? Αυτοί οι παίκτες έχουν γίνει δεύτερη επιθετική. Ναι. Εντάξει. Ρε, άμα σου πούνε, πάρε μου τον Τιμπάλα, θα πεις πήρα φόρ στην ομάδα μου, αυτό θα πεις. Τι θα πεις? Επιθετικό μέσο. Άρα δεν το λες φόρ. Πέπε. Με συγχωρείς, σαν τι θα παίξει? Πέπε, ο Πέπε στην άκια παίζει. Πέπε. Σαν τι παίζει? Πίσω από το φόρ παίζει. Πέπε. Πίσω από το φόρ. Ναι, πίσω από το λες δεύτερο επιθετικό δηλαδή. 3-5-2 δες. Μπροστά από τα δύο. Το λες δεύτερο επιθετικό. Ναι, το λες δεύτερο. Η Πέλκας. Η Μπαρσελόνα πώς παίζει με τρεις επιθετικούς και χωρίς δεκάρι? Ακού. Η Μπαρσελόνα είναι Μπαρσελόνα, φίλε. Η Σίτι πώς παίζει χωρίς δεκάρι και παίζει με τους επιθετικούς που παίζει? Τι παίζει? Για δες τι παίζει ο Γκουαρδιόλα. Ποιο παίζει η Εννιάρη? Το Εννιάρη του ποιο είναι? Ποιο παίζει σέντερ φορ στην Τσέλσι, ξέρεις? Στέλινγκ. Ο Στέλινγκ παίζει έξω δεξιά, ρε, άχρηστε. Αλλάζουν ρόλους συνεχώς. Ρε, τι ρόλους, ποιο ξεκινάει, ρε, άμπαλε. Στέλινγκ. Ναι, ναι. Ξέρεις μπάλα εσύ τώρα, ναι, και βγαίνεις, ναι, και παίρνεις μεροκάματο. Ο Αγκουέρο. Ναι. Στέλινγκ. Στέλινγκ, εξτρέμι είναι. Αλλάζουν ρόλους. Βράσε τι αλλάζουν. Ποιο ξεκινάει? Αυτό που γινόταν στην Μπαρσελόνα. Με Νεϊμάρ, Σουάρες. Ποιο ξεκίναγε, ρε, στο γράφημα? Ποιο ξεκίναγε? Ξεκίναγε στην Μπαρσελόνα ο Μέση. Ναι. Φορ. Ναι, φορ. Ναι. Γιάρη. Και έβλεπε μετά ή το Σουάρι ή το Νεϊμάρ. Αλλάζατε. Εντάξει. Η Μπαρτσελόνα... Δεν το έβλεπε αυτό? Ναι, η Μπαρσελόνα είναι Μπαρσελόνα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, τι θες, παίζει? Έπαιζε εξτρέμ, μια από τα δεξιά. Τι μια από τα παίζει τώρα, τώρα τι? Τώρα παίζει φορ. Τι φορ παίζει? Μόνο του παίζει? Όχι. Με ποιον παίζει? Με ποιον παίζει? Με ποιον παίζει? Δε. Τι δε, πάει για μπάλα. Παίζουμε εσύ. Εσύ παίζουμε. Ρε, τι σύστημα παίζει? Με ποιον παίζει? Για με τον Μπενζεμά δεν παίζει. Με τον Μπενζεμά, ναι. Ο Μπενζεμά δεν παίζει. Δεν παίζει. Όχι. Ποιος παίζει? Ποιο. Άμπαλε. Ποια πάπια. Άστο ρε κόκκινε το έργο. Δεν το έχεις. Πάνε στα θέματα τώρα. Τρεις παίκτες Ρεάλ παίζουν. Με το φίλο στο Ζιντάν. Ρε κόκκινε. Γιατί τσατίζεις? Ρε κόκκινε, σε παρακαλώ. Πάντα κάνεις τον Πονινό και τσατίζεις τον Αγκολάς. Πρέπει να φταίει ο άλλος. Ρε κόκκινε.
Ο φορ στο ποδόσφαιρο καταργείται με αυτό το στυλ. Συμφωνούμε. Ωραία. Πάει τώρα. Με αυτό το στυλ καταργείται και το δεκάρι. Όχι, το δεκάρι δεν καταργείται ποτέ. Ο φορ λοιπόν θέλουν τάχη. Αυτό εξήγησε μου. Γιατί δεν καταργεί το δεκάρι. Αυτό εξήγησε μου και πώς θα καταργήσει το χάφρε. Μπορεί να είναι. Το χαφ. Ναι. Τι δεκάρι εσύ, τι δεκάρι, πότε καταργείται το δεκάρι. Άρα ο Ντιμπαλά να μην παίξει. Άρα ο Μέση δεκάρι αυτό να μην παίξει. Τι, ο Ίσκο τι θέση παίζει. Δεκάρι στο ρόμβο παίζει. Θα τον καταργήσουμε και τον Ίσκο. Ο Φόρ σου λέω στο στυλ του Πρίγιοβιτς, γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Πάει στο ποδόσφαιρο να του πετάξει τα σκουπίδια. Το θεωρείς παροχημένο δηλαδή. Όχι εγώ, το ποδόσφαιρο του πετάει έξω. Ναι. Άρα αυτό, αν μπορέσουν να τον πουλήσουν 4-5 εκατομμύρια και να τον δώσουν, είναι ευχή έργων. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ποιο από αυτούς τους παόκτες. Ποιο θα πάρουν στη θέση του. Ερώτηση. Στο έχει ελληνικό... φτιάξει δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ένα στυλ να πει εάν μου ζητήσει 6 εκατομμύρια ας πούμε η Λίντς τον δίνω εγώ αυτόν. Αλλά έχω 3 φορ το Γενάρη με συγχωρείς να πάρω με στοιχεία διαφορετικά που εντύπονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά όχι σε αυτό το στυλ που έχει ας πούμε ο Κοτσίδας αυτός. Έχουμε. Εγώ λέω δεν έχουνε. Δηλαδή αν αύριο έρθει η Λίντς. Το πω εγώ τώρα. Και βάλει 10 εκατομμύρια και πάρει τον Πρίγιοβιτς, γιατί αυτή είναι η ρήτρα και δεν μπορεί να πει όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει μέσα στον Ιανουάριο ο φορ που δεν έχει, ας πούμε, στα πλάνα του. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι. Καταλαβαίνω. Μπράβο. Ρωτάω λοιπόν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο είναι αργό. Σαν και σένα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι ποιοτικό. Σαν και σένα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο είναι προβληματικό γενικότερα. Είναι. Λοιπόν. Δεν έχει ανάγκη από έναν Πρίγιοβιτς για να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. Ρωτάω. Κάτι πάρα πολύ απλό. Για να στείλει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς στο πλεκτό, πρέπει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να έχει 4 ποδοσφαιριστές εκπληκτικούς στο ένας με έναν και στο φόρτωμα. Ποιους έχει τώρα αυτός. Ποιους έχει στο ένας με έναν. Έχει τον Κολαρά το Μακ. Έχει το Μακ. Ο Μακ είναι Κολαράς. Σαν τη Σανουσάκη τον κόλλο έχει κάνει. Κάμπος, ο Βιερίνη ο φίλος 1,5 εκατομμύριο και αυτός Κολαράς είναι γέρος. 2. Πάμε τρίτος. Τρίτος είναι ο Μάτος. Ο Μάτος είναι παιχταράς. Ετοιμάσου για θλάση αν δεν τον κάνουν καμιά αποκατάσταση. Ο Μάτος. Τρίτος. Τέταρτον έχει το Λιμιό που βγήκε κατά λάθος. Ο Πέλκας δεν έχει το ένας με έναν. Άρα πρέπει εγώ να έχω 1, 2, 3, 4. Δεν έχει το ένας με έναν. Όχι, ο Πέλκας δεν το έχει. Στο τελευταίο του κόλπου δεν το έχει το ένας με έναν ο Πέλκας. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Ρε καταλαβαίνεις το έργο. Άμα τους πέρασε 3, τώρα θα περάσει του χρόνου ο Πέλκας. Ο Πέλκας πρέπει να δουλέψει το ένας με έναν. Πάει τελείωσε. Για να παίξει μεγάλη μπάλα. Εγώ βλέπω τι έκανε. Βράσε τι έκανε μια φορά. Αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει. Και εσύ μια φορά μπορεί να οδήγησες καλά. Και 4 να σε πιάσουν μεθυσμένο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δουλεύει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσει ένα ΠΑΟΚ ολόκληρο. Για να το καταλάβουν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και εσύ και όλοι που ακούν. Ένα ΠΑΟΚ ολόκληρο να προσαρμόσει όλο το επιθετικό του στυλ παιχνιδιού επάνω σε ένα παίκτη. Αυτό είναι ο πιστοδρόμησης στο ποδόσφαιρο. Οκ, okay boy. Good. Γι' αυτό πήγε και πήρε τον αριστερό μπακ το Βραζιλιάνο που είναι επιθετικογενής και δεν πήρε το Χουλτ. Να σας δώσω και τη λεπτομέρεια. Αλλά αν βγει Σακάτης μετά από 2 χρόνια δεν ξέρω. Αυτή η φιλοσοφία είχε ο Λουτσέσκου και διάλεξε αυτό τον παίκτη. Γιατί αυτός έχει ταχύτητα, είναι στο ένας με ένα πολύ καλός, φορτώνει, έχει καλά χτυπήματα της μπάλας κτλ. Τώρα αν βγει Ερείπιο, αυτό δεν το ξέρω και βγει Φίατ. Αυτό δεν το ξέρω. Αν ρωτήσεις. Ναι. Στην Ουκρανία τι ή στη Βραζιλία. Μάλιστα. Θα σου πούνε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πότε τον είδαν τελευταία φορά. Αυτό θα τους ρωτήσω εγώ. 6 Δεκεμβρίου. 6 Δεκεμβρίου που τι έκανε. 6 Δεκεμβρίου. Ναι, τι έκανε 6 Δεκεμβρίου. 6 Δεκεμβρίου τον είδαν να αγωνίζεται με τη Μάντσεστερ. Με τη Μάντσεστερ, μάλιστα. Και είναι καλά, ας πούμε. Δεν είπαν ότι είναι καλά. Τέλειωσε. Είπαν ότι έχει χάσει τη θέση του. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι. Από την ομάδα την οποία αγωνίζεται. Γιατί την έχασε τη θέση. Γιατί. Λόγω ενός δύο πολύ σοβαρών τραυματισμών που είχε. Δηλαδή φέρασα κάτι με τις πατερίτσες. Αυτό θες να μου πεις. Δηλαδή ένας καλός. Λένε οι άνθρωποι που το γνωρίζουν. Μάλιστα. Ότι αν είναι υγιής. Αν! Εφόσον είναι υγιής. Εντάξει. Θα κάνει όργια. Τελείωσε. Ποιος θα κρίνει άμα είναι υγιής. Ο γιατρός του Παπαγεωργόπουλου. Άμα το φέρουμε αυτό μπορεί να το βγάλει ότι είναι μια χαρά. Θες να το βγάλει άχρηστο. Όσα πάρει τόσα θα πει. Λέγε τι. Ρώτησες. Απάντησε. Απάντησε. Πάει τελείως. Δηλαδή τώρα αν το φέρουν εδώ και πούν οι γιατροί εντάξει και αυτός τραυματιστεί σε 2 μήνες, ποιος θα φταίει. Σκίαστρο λέγεται αυτό εδώ στο αυτοκίνητο. Σκίαστρο λέγεται. Ναι. Σκίαστρο λέγεται. Σκίαστρο, ναι. Σκίαστρο. Ναι. Άμα λέγεται σκίαστρο. Ναι. Εσύ στο σκίαστρο τι έχεις εκτός από χρέη. Έχεις τίποτα, καμιά φωτογραφία, τίποτα. Γιατί πρέπει να πω τον κόσμο τι έχω. Ρώτα, τίποτα δεν έχω. Δεν έχει τίποτα.
Άλλος, οι Αμερικανοί βάζανε τα κλειδιά τους κάποτε. Τα κλειδιά τους βάζανε. Δεν βλέπεις ταινίες που κατεβάζουν το σκίαστο και είχαν το κλειδί. Εσύ τι έχεις, εγώ έχω μια νεκροκεφαλή. Εσύ τι έχεις. Άλλος βάζει την άδεια κυκλοφορία. Βρε, εσύ τι έχεις. Άλλος βάζει την ασφάλεια του αυτοκίνητου. Εσύ τι έχεις. Εγώ δεν έχω σκίαστρο. Δεν έχεις σκίαστρο αυτός. Το κόκκινο, ρε. Τελειώσαμε με το πρίγιο. Ρωτάς τον Κώστα, λέει, για το παρελθόν. Σε όλα τα μάτια του Άρη ήταν μέσα, αλλά ο Αριανός δεν ήταν. Τι ομάδα είναι ο φίλος? Παοξής. Πόσο χρονό είναι, αν επιτρέπετε? Σαραντάρης. Τα μάτια που έχω δει, το ΠΑΟΚ εγώ, αυτός δεν τα έχει δει στην Τούμπα. Το απαντώ. Παοξής είμαι. Εγώ στον Άρη είδα μάτια και από τον πάγκο. Και στον πάγκο έχω δει μάτια. Τι πάει να πει αυτό? Και τι έγινε. Στον Ηρακλή πήγε να πιτσατσεύσει 3 χρόνια, δεν έχασα μάτς. Επί Αλέφατο δεν έχασα μάτς. Δεν ήταν 3 χρόνια τσατσεύσει. 3 ήταν. 2 ήταν. Πώς ήταν 2? Τον τρίτο απολύθηκε. Ναι. 2 ήταν. 81-82. 2 και 2 μήνες. 82-83, το 83-84 έφυγε. Σωστό. 2,5 χρόνια. Σωστό. 2 και 2 μήνες. Σωστό, ναι, πολύ σωστό. Σωστό. Έτσι. 3 χρόνια πηγαίνεις. Εσύ κάνεις και θαύματα. Τα 2 χρόνια θα κάνεις 3. Πάντως τα μάτς που έχω πάει εγώ και έχω δει τον Ηρακλή. Σε Καβάλα, σε Σέρες, σε Δράμα, σε Λασόνα. Σε Αθήνα δεν τα έχεις δει εσύ. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πιο πολλά μάτσα έχω δει, ό,τι και να κάνει. Εντάξει, έτσι λες εσύ. Είναι τιμή μου. Έτσι λες εσύ. Εντάξει. Κάτι Ηρακλής Ρόδος, κάτι Ηρακλής Παναχαϊκή, κάτι Ηρακλής Απόλλωνας, κάτι Ηρακλής Γιάννενα. Δεν τα πήγες, δεν τα είδες, δεν τα ξέρεις. Δεν θα πείσεις. Δεν θα πείσεις. Κανέναν. Τι να πείσω. Τι να πείσω. Τι Ηρακλής Παναθηναϊκός, τι ξανά Ηρακλής Ολυμπιακός. Πού θες να σε πάω? Πού γουστάρεις να σε πάω? Τι Λάρισα Ηρακλής. Πού θες να σε πάω? Σε ξερά τον έχω δει. Και η Μυρακλής. Τι πάρα πει αυτό, έχω δει μάτς. Το 97 ήσουν. Ρεπόρτερ του Άριστο Σκάν. Ήμουνα. Και ήταν μαγιά να είσαι ρεπόρτερ του Άριστο Σκάν, γιατί τους σουπεράδες τους δέρναν τους ρεπόρτερ. Από τότε δηλαδή ήσουν σάκος του μπόξ. Τι από τότε ήμουνα? Από τότε ήσουν σάκος του μπόξ. Ρε, εγώ έχω άντερα, ρε, δεν με φλόρωσα για σένα. Από τότε είχες. Να φοβάμαι να πάω στο Καφτατζόγλιο. Από τότε ήσουν. Άσε τώρα. Εγώ είχα άντερα. Και στα χέρια ερχόμουν και στα πόδια ερχόμουν και κόντρα πήγα. Και επαγγελματίες οπαδούς στο Άρη τους είπα το 97. Πού να τολμήσετε να τα κάνετε εσείς αυτά, ρε? Εγώ έχω το ακαταλόγιστο. Πού να τολμήσετε? Πού να τολμήσετε? Άλλο το ακαταλόγιστο. Άσε τώρα. Έκανα το γράντα συνέντευξη εγώ το 97. Είναι επαγγελματίες οπαδοί. 1000 άτομα να σε σκοτώσουν. Πού να τα κάνεις εσύ αυτά? Εσύ Μπουρτ, φοβάσαι, μην πεθάνεις. Φοβάσαι, μην πεθάνεις. Την αγαπάς τη ζωούλα σου. Ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που σε είπε ο Γράντας? Τι ήτανε? Άσε τα χιούμορ, ρε. Δεν κουστάρω χιούμορ με σένα να κάνω. Άσε τα χιούμορ. Τι να με πει ο Γράντας? Να μην κάνουμε εκπομπή. Τι εκπομπή να με πει? Αν δεν να κάνουμε. Τι άλλες? Ρεπορτάζ Άρη, ξέρεις? Δεν ξέρεις. Ρεπορτάζ Ηρακλή, ξέρεις? Δεν ξέρεις. Ξέρεις ότι στον Άρη μπορεί να έρθει ο Μπαστακός τζάμπα, δανεικός 6 μήνες. Και ο Άρης δεν θέλει, γιατί δεν θέλει ο Μηροφορίδης. Τα ξέρετε αυτά? Αυτά να πει ο Ραγκάτσης το μεσημέρι που είναι φίλος με τον Μηροφορίδη. Γιατί δεν θέλουν? Να βγει ο Μηροφορίδης να πει, γιατί δεν θέλουν τον Μπαστακό στον Άρη. Άντε να κάνουμε και λίγο φασαρία. Ο Μπαστακός στον Άρη, center for, με τέχνη, με καλή ταχύτητα και καλές εκτελέσεις. Γιατί δεν το θέλουν στον Άρη δανεικό? Πρέπει να πληρώσει ο Άρης δηλαδή? Μας πει ο Μηροφορίδης. Γιατί πρέπει στον ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί το χρήμα και στον Άρη να μην κινείται? Στον ΠΑΟΚ έχει. Γελάσουμε. Τι να γελάσουμε, μωρέ, πριν 20 χρόνια να γελάσουμε? Τίποτα καινούριο να πούμε? Να γελάσουμε πριν 20 χρόνια. Είπε ο Γράντας. Εγώ όταν τα έλεγα πριν 20 χρόνια, ορμούσανε. Τώρα δεν έχει αξία. Πήγε ο Γράντας 73, τσιγκουνιά του δεν έχει όρια. Με αυτό και ο Κουτλιάνης. Ο Κουτλιάνης, ο μεγαλύτερος τσιγκούρης που πέρασε από τον Άρη. Πω, τι γύφτος ήταν αυτός, Κουτλιάνης. Έχουν δει τα μάτια μου εμένα. Τι να σου πω, βιβλίο θα γράψω. Λέγε, πάλι κλούντς, πάλι κλίντς. Βάλ το σταθόρυβο σου, έχω πει. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρεις. Κλάντς και κλούντς και κλίντς. Και κλάτς. Και κλάτς. Ο φίλος σου, ο Ολλανδός, μάζεψε κανένα φράγκο που κάνανε η Ηρακλειδέα επιφανή να λαδώσει τα τεράκια κανένα παίκτη. Ή θα βάλει τον Αμπάρι τερματοφύλακα. Πάρ τον 47 χρονών. Πάρ τον τηλέφωνο. Τι να τον πάρω τηλέφωνο, ρε. Εσύ να τον πάρει τηλέφωνο. Εσύ είσαι Ηρακλής. Εσύ πρέπει να. Τι είπε και ο Μπέος, ε? Το βάλαν παράνομα, λέει. Το βάλα παράνομα να παίξει. Εκπρόθεσμα το λέω. Ο Μπέος να ασχοληθεί με την ομάδα του. Δεν ξέρω, είπε ο Μπέος. Χάρη σας κάνανε, είπε. Να ασχοληθεί με την ομάδα. Αυτούς που βρίζατε στην Έπολη, χάρη σας κάνανε, έτσι είπε. Έτσι θα μιλήσεις στον Ηρακλή για χάρη. Έτσι είπε ο Μπέος. Εσύ είπες, δηλαδή, αν είχες τον Αχιλλέα απέναντί σου στον Μπέο. Ναι. Τι θα τον έλεγες τώρα μετά από αυτό που είπε? Θα τον έλεγες, καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτούς έχουν αλλάξει τα φώτα και εσύ τους λες τώρα τους κάνανε και χάρη. Τι να σου πω. Συγγνώμη τώρα, δεν τρέπεται λίγο ο Μπέος? Δεν τρέπεται. Λίγο δεν τρέπεται. Γιατί να ντραπεί? Λίγο δεν ντρέπεται. Είπε τίποτα ψέματα? Τον Ηρακλή. Το αποδέχομαι. Καλά. Στη βλακεία πρόταση. Είμαι.
Παρακάτω. Λέγε. Τι να σου πω, δεν βλέπεις πάρει... στον μα... Ολυμπιακό δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι έγινε στον Ολυμπιακό. Θέλω να διώξω το Λεμονί. Μακάρι να το διώξω, καλό θα το κάνω. Τον Λεμονί, ναι. Ο Λεμονής άμα πάρει το πρωτάθλημα διωγμένο, τον Λεμονί, συμμετέχει. Ναι. Άμα το χάσει, τον αφήνει πρώτο και φεύγει. Μια χαρά. Εγώ αν ήμουν ο Λεμονής θα παρακάλαγα. Να έρθει το απολυτήριο στο σπίτι μου. Το Λεμονί, το συμφέρει. Το συμφέρει να φύγει. Ναι, αυτή τη στιγμή. Η καλύτερη του είναι. Θα πάει στη Λάρισα, κάνει και ένα διπλό, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Τον πάρει τον Κούλια. Ναι. Και άμα ήταν μάγκα, θα έφευγε και μόνο του. Μετά τη νίκη. Άμα, θα πολύ μάγκα. Θα πολύ μάγκα να το κάνει. Πάει στη Λάρισα, το παίρνει το μάτς, παραμένει πρώτος και λέει: φίλε, παρετούμε, πάρτε τον Γκαρθία. Ξέρεις τι μαγιά είναι. Γιατί να παρετούμε και να μην τον αποζημιώσουμε. Τι. Χαζός είναι. Α, για να τα πάρει, όλα το χρήμα είναι έτσι. Μαρμίτα είναι όλα. Εσύ το λες αυτό πράγμα. Εσύ τι λες. Και λες τώρα να παρετηθεί. Εσύ τι λες, εσύ. Θα περίμενε σε δυο. Εσύ ο πρώτο αυτός ο οποίος υπερασπίζει το χρήμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Εσύ λες τα πάντα είναι χρήμα. Ναι. Και τώρα λες να παραιτηθεί. Mm. Τι θέλεις τελικά. Εσύ τι θα έκανες που δεν είσαι του χρήματος. Θα περίμενε σε διώξει, ναι. Εγώ τι θα έκανα. Ναι, εσύ που δεν είσαι του χρήματος. Δεν είσαι της μαρμίτας. Είσαι καλός άνθρωπος. Άκου να δεις. Έχεις αξίες εσύ. Άκου να δεις. Τι θα έκανες αν ήσουν ο Λεμονής. Θα περίμενε να σε διώξει να πάρεις τα φράγκα να σαβουριάζεις ή θα έφευγες. Δεν ξέρω, την οικονομική κατάσταση του Λεμονή. Α, δεν την ξέρεις. Αν ο Λεμονής είναι καλά οικονομικά. Ναι, ναι. Α, εσύ τι θα έκανες. Εσύ με τα οικονομικά τα δικά σου τι θα έκανες. Με ρώτησες και απαντάω. Τι. Αν έχει να ταΐσει το σπίτι του. Τι έχει να ταΐσει, άλλο σπίτι. Αν έχει να ταΐσει το σπίτι του, ναι. Και χωρίς δουλειά. Ναι, ναι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις παχυλές αμοιβές. Ναι, ναι, ναι. Και να κάνεις πολύ μεγάλα συμβόλαια. Τι και θα έκανες, σας... ρε κόκκινε, μας πήγες. Αν είχα διαχείριση. Λαδάδικα και ακόμα δεν μας αμάτησε. Αν είχα χρήματα θα παρετούμουν. Αν δεν είχα. Τώρα τι θα έκανες. Τι είναι τώρα, ρε. Τώρα τι θα έκανες. Δεν είσαι με τα χρήματα φίλος πολύ. Είσαι με τις αξίες εσύ. Δηλαδή έχεις σχέση με το ότι. Δεν έχω σχέση. Κατούριμα πήγα. Δεν έχω. Παρακάτω. Λέγε. Τι θα έκανες. Είσαι βλάκα. Είμαι βλάκα. Τι θα έκανες, ρε. Θα τα έπαιρνα, πες, θα περίμενα να με διώξουν. Αυτό πες. Μίλα μόνος. Πες το, ντρέπεσαι να το πεις. Αυτά με μάθαινε ο Παΐσιος επάνω. Άτι. Πες το να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε πια. Ο Γκίμπλαντ ήταν. Όντως. Παρακάτω. Άλλο. Για Ηρακλή δεν ξέρεις. Για Ολλανδό. Αν κάνει μεταγραφές, δεν ξέρεις, ξέρω ότι δεν υπάρχει φράγκο. Κανένας επιφανής Ηρακλειδέας δεν βάζει λεφτά. Το ταμείο είναι μείον. Οι άλλοι από τον ελληνικό χρυσό έχουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η κατάσταση των Ηρακλειδών. Στον Άρη, λέει ο Ατρόμητος, έχω κανένα πρόβλημα να δώσω τον Μπαστακό στον Άρη. Ο Μυροφορίδης δεν το θέλει τον Μπαστακό στον Άρη, δανεικό. Θέλει μεταγραφή να γίνει. Θα μας πείτε τι γίνεται εκεί στον Άρη. Ναι, ου! Θες να απαντήσει μια σοβαρή ερώτηση. Παρακαλώ. Ρωτάει ο 035. Τι είπε. Ραπτόπουλε, μου γουστάρει ένα μωρό από τη Νέα Ζύχνη. Τι να κάνω. Ρωτάει εμένα τι να κάνει. Ναι. Να πάω αυτοκτονήσει. Αν φτάσει σε σημείο να ρωτάει εμένα 50 χρόνων άνθρωπο τι να κάνει στη Νέα Ζύχνη, να πάω αυτοκτονήσει. Έχει ωραίες μεθόδους. Και ανώδυνες. 12 ορόφοι. Μπαμ, δευτερόλεπτα. Μια χαρά. Άλλο θέμα. Έχει πηδήξει από το 10ο όροφο και ξέρεις. Εσύ πήδηξες από τον 10ο όροφο στον ύπνο σου. Ήσουν Spider-Man. Έπαιξες το ρόλο του Spider-Man. Είχε σώσει την ανθρωπότητα. Έγινε και αυτό. Πέρασες από το καφτατζόγλιο με ένα έλκυθρο μπλε και έσωσες τον Ηρακλή. Τελικά αυτό. Κάθεσες σε ένα θρόνο απάνω. Πέρα από τον μπανιστήρι που με έκανε τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Έκανε μπανιστήρι και στα όνειρά μου. Ναι. Δεν έκανε μόνο στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν κοιτούσε ο Μπασκεδί δηλαδή καμιά γκόμενα. Ναι. Έκανε και μπανιστήρι και όταν ήμουν μόνο μου. Έβλεπε, πώς βλέπετε κάτι συναφάκια στα Mickey Mouse. Ναι. Με το όνειρο αυτός έκανε μπανιστήρι και στα όνειρά μου. Ναι. Τόσο μελετημένος είσαι δηλαδή. Ναι, είμαι. Και ήμουνα και Άγιος Βασίλης με μπλε. Μπλε Βασίλης. Μπλε Βασίλης. Μπλε Βασίλης. Άγιος Βασίλης. Μπλε Βασίλης. Πήγε στον Ηρακλή. Πήγε στη θύρα 10, σε δοξάσανε, σου ανοίξαν τις πόρτες. Πήγε στα πανεπιστήμια με το έλκυθρο και στους αναρχικούς έκανες μάθημα. Πήγε μετά στον Ολλανδό, του είπες πάρε αυτά. Φτωχέ άνθρωπε από μένα και ξύπνησε την άλλη μέρα με πονοκέφαλο. Αυτό έγινε. Και ντεπών δεν είχε στο σπίτι. Δεν είχε ντεπών στο σπίτι να βγει. Αυτό έγινε πάλι. Άντε πάλι τα ίδια. Αυτό έγινε. Κωστήλη, να ξέρει ότι η διάθεση σου για 11 σε κάνει κάποια στιγμή να χάνει από αξιοπιστία. Το να χαρακτηρίζει κολλάρα τον τωρινό Βιερίνια είναι τουλάχιστον αστείο. Ναι, βέβαια. Δεν είδε την παιχτάρα ο Βιερίνια φέτος. Έσκησε τα δίκτυα, όχι, τρίπλαρε του μπακ. Για το κολλαρά σου είπε. Ναι. Μεταφορικά, βαρύ. Δεν είναι μεταφορικά, ναι. Ρε φίλε. Σου λέει τώρα εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει. Το αποσύρω.
Το αποσύρει, το είπε όμω. Εντάξει, και τι έγινε. Πετάει μια μπουρδα. Εντάξει, α έπαιρνε και εγώ 1,5 εκατομμύριο και α με λέγανε κολαράκι, φαλακρό και αργό. Τι να κάνω. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πόσα παίρνει ή ναι, πώ το προδίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσαρμόσω εγώ το Βιερίνια, το ΜΑΚ, το Λιμιό, το Μάτο και όλου του πλαϊνού παίκτε, γιατί ο άξονα δεν μπορεί να δημιουργήσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, να φορτώνω τον Μπρίγιοβιτς. Και αυτό το λόγο που ψάχνουν να βρουν γιατί πήρανε τον Τσακάτι, τον τραυματία, τον δύο χρόνια έχω να παίξω και ιστορίες, είναι γιατί θέλουν ένα παίκτη στα άκρα να φορτώνει. Ένα λίνο ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω αλλιώς. Θέλουν να προσαρμόσουν στον Μπρίγιοβιτς το επιθετικό του παιχνίδι. Πώς θα γίνει. Δεν το βλέπεις. Όταν βάζει τον Κουλούρη και δεν παίζει ο Πρίγκεβιτς, πώς προσπαθούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Τον Κουλούρη το βάζουν γιατί ο Κουλούρης έχει καλό μάνατζερ. Αν περάσεις έξω από ένα παντοπολείο, 50 κουλούρες. Εγώ βλέπω ότι μετά τον καυγά που είχανε. Ποιος είχε καυγά. Ποιος είχε καυγά. Καλά, οκ. Okay, συγγνώμη, ξέρω. Όχι. Δεν ποιος, ξέρω τίποτα. Για ποιον καυγά μιλάει. Για ποιον καυγά λέει. Δεν μάλλον ο Λουτσέσκου με τον Πρίγκεβιτς. Παρεξηγήθηκα, ναι. Δεν είχαν καυγά. Ναι, είχαν μια διαφωνία. Ποια διαφωνία, τον έκοψε την δεκάδα. Ναι, ωραία, ναι. Εντάξει, και όλοι λέγανε και βάλα τον Κουλούρη μέσα. Έβαλε τον Κουλούρη. Δεν βάλανε. Ναι. Έβαλε μέσα τον Κουλούρη. Ναι. Ναι. Και ρωτάω, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ναι. Ξύλο όλοι μαζί, τα κεφάλια, ο Ιβάν. Να τους βάλει μέσα σε ένα κλουβί, να φέρει εκεί τους Τσετσένους, εκεί με τους Ασσύριους, τους Σουμέριους. Ναι. Από τη μία λες ότι έγινε, Τούρκους, και από την άλλη λες ότι η μεταγραφή που κάνει του Αζεβέδο τώρα είναι για να ταΐζει τον Πρίγιοβιτς. Η λογική του. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η λογική του παραλόγου. Αυτή είναι η λογική. Τη μία μου λες ότι δεν τον θέλει. Μισό λεπτό. Εφόσον παραμείνει ο παίκτης και δεν πουληθεί, είσαι αναγκασμένος να παίξεις μαζί του. Είσαι ή δεν είσαι. Κάτσε, κάνουμε κουβέντα. Είσαι ή δεν είσαι, ρε. Εσύ δεν ανοίξεις αυτήν την κατηγορία ανθρώπων. Ποια κατηγορία. Εσύ δεν καταλαβαίνεις από συναδελφική αλληλεγγύη, από συναδελφικότητα. Όχι. Εντάξει. Είμαι, γιατί. Καλός ή κακός, ο Λευτέρης μπορεί να στραβώσει ψυχρός και είναι Λούτον. Είναι. Και εγώ είμαι Μίλγκολ. Και έχουμε θανάσιμο μίσος. Είσαι. Δουλεύουμε στο ίδιο μέσο. Ναι. Οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας στον άλλον για να γίνει τη δουλειά σωστά. Ναι, μόλις κλείσει το μικρόφωνο, το ρουφάει. Άλλο ρε φίλε, ναι, οφείλω ναι, να είμαι ναι, τάξη. Ναι. Εσύ αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω. Είσαι ζώο. Είμαι. Γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Παρακολουθούμε όλα τα στάδια παραγωγής από τη σφαγή έως την τυποποίηση και τη συσκευασία στις πρότυπες εγκαταστάσεις μας στην Κρυθιά Θεσσαλονίκης. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα εξφαγής, όπως και τον κτηνοτρόφο. Γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα επιλογής. Κρέατα Χατζιαγόρου. Με τη φροντίδα της οικογενειακής επιχείρησης. Σε τρία σημεία. Στο κέντρο Αγορά Καπάνη, Βλάλη 35. Και στον Εύωσμο, στην Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κυριακή 14 Ιανουαρίου, ανοιχτά. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ το jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 20 χρόνια Τζόκερ. Από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει. Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στις φραγίδα. 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι στάνταρ. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε στάνταρ Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357. Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit, για ό,τι πίνετε. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Το ξέρω και το ξέρετε. Ελέγχουμε πάντα το σύστημα υγραεριοκίνησης του αυτοκινήτου μας και φροντίζουμε για τον απαραίτητο καθαρισμό του. Η Ford στάθη σίγμα καινή στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σας εύχεται καλές γιορτές.
και καλές διαδρομές. Στα Lidl ξέρουμε ότι οι ανάγκες σου δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από Τετάρτη έως Παρασκευή. Φασόλια μέτρια επιλογής 1 κιλό 24% φθηνότερα 1,25. Αβοκάντο Κρήτης το κιλό μόνο για λίγο 3,49. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 9 ρολά συν 3 ρολά δώρο 3,12. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Το 2310 για τα 390 για την δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, με όλα τα μοντέλα της Hyundai σχεδόν ετοιμοπαράδοτα. Με τα περισσότερα εξ αυτών να μπορείτε να τα δοκιμάσετε οδηγικά για να κάνετε το γνωστό test drive, με ένα απίστευτο σέρβις, απίστευτο συνεργείο και τις καλύτερες τιμές οι οποίες υπάρχουν στην αγορά. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-690. Υπενθυμίζω ότι μιλήσαμε για τον Γκέραρτ, είπαμε για τον Ηρακλή, είπαμε για τον Άρη, είπαμε για τον Μπάουκ, είπαμε για τις μεταγραφές, είπαμε 1002, όσο μπορέσαμε να πούμε, γιατί αυτός έχει αφηνιάσει τελείως, δεν μπορεί να βγάλει τσάκρη μαζί. Θα τον δέσω, θα τον κρεμάσω, θα τον κακοφωνήξει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Ειλικρινά. Πρέπει να μην του έχουμε κάνει αντιληψικό ρο. Πρέπει να ρωτήσω την κυρία Βγενέα. Τον έκανε αντιληψικό ρο. Δεν τον έκανε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι και τα αρτοπία Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης στον Εύοσμο. Καρολέκη Δημητρίου 163 και 237 ή στο Λαγκαδά 1-2 ΑΕΔ με εκπληκτικά αρτοποιήματα και καταπληκτικά γλυκά κατασκευασμένα με τα καλύτερα γλυκά της αγοράς, τα οποία αξίζουν τόσο σαν γεύση όσο και σαν τιμές. Λοιπόν, τέσσερις γραμμές βλέπω οι οποίες περιμένουν, άλλοι δύο μπορούν να τηλεφωνήσουν. Εντάξει, και άλλοι θα τηλεφωνήσουν. Δεν ξέρουμε αν θα τηλεφωνήσουν, άμα συνεχίσεις έτσι. Δεν νομίζω να τηλεφωνήσουμε. Ή θα αλλάξει αυτό το παραμύθι, ειδικά με τους Σοκράτες. Άντε, εγώ πληρώνομαι για να σ' ανέχομαι. Με τους Σοκράτες φτάνει αυτό το πράγμα. Άσου να μιλάνε. Θα τον πει στον Ανδρώνη να σε ρίχνει βαρέα ένσημα. Γιατί είσαι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά που κάνεις. Ναι. Λοιπόν. Δεν γράφουμε τώρα, τώρα πέμε με τον κόσμο. Τελείωσε λίγο αυτό. Όχι. Θα πάμε στον κόσμο, τα πω εγώ. Όχι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στον κόσμο. Λοιπόν, τελείωσε λίγο με αυτό για να τελειώνουμε και με αυτό. Εντάξει. Ναι. Και μετά πάμε στον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, οι τέσσερις γραμμές είναι κατελημένες. Σήμερα, ναι. Και αύριο. Μην πιάσουμε λαδάδικα, μην πιάσουμε Πολυτεχνείου. Θα στρίψει εκεί κάτω στα Αστόρια και θα κολλήσουμε στο λιμάνι. Έλα, πάνε στον κόσμο. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, ναι. Ορίστε. Έλα, ρε FM Πάο, κλειγί. Τι είναι, ρε Βλάχο, Ηρακλειδέα. Έλα, κάτσε. Εσένα θα σε κάνουν εμβόλιο για τη λύσα. Έτσι, λοιπόν. Τι θα γίνει, ρε, με εσάς, να πούμε. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη, ρε. Ποια είναι η σκύλα και ποια είναι η Χάριβδη. Να ξεχάσουμε, θέλατε να πούμε απ' το κακό στο χειρότερο, ρε. Απάντα, ρε. Όλοι την ίδια μούρη έχουνε. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα να πούμε για αυτούς εδώ πέρα, τους κόμπλεξ. Ναι. Λοιπόν, με αυτόν εδώ τον ακατανόμαστο, τον Ζουμπά. Ναι. Τον έπιασε ο πόνος, λέει, για τον Παναθηναϊκό. Ναι, τον έπιασε. Δεν λένε να πούμε ότι είναι στα 4 60 χρόνια. Είναι. Στα 4 είναι. Γιατί 60 το χρόνια, λες αυτό, γιατί το λες αυτό. Γιατί. Τον Ηρακλή, όλοι οι Μακεδονομάχοι, να πούμε, όλοι οι Παοκάρχες, Μπούζας, Κακαονάκης. Εσύ. Ναι. Το στείλατε στη Γάμα Εθνική και ακόμα το λύσαξες, ρε. Γι' αυτό σου λέω να πούμε, θα σε κάνουμε εμβόλιο για λύσα. Λοιπόν, ο Μπέος είπε,
Ο Μπέος είπε κατά χάριν λέει είστε. Και βγάλανε σήμερα όλους τους εξυγιαντές. Ποιοι? Ο Μπέο, τον Ποροβίλο. Ο Ποροβίλος γιατί? Ο Ποροβίλος ψάχνει μεροκάματο. Θέλει να χωθεί στον ΠΑΟΚ. Να τέτοιο σταθμό. Θέλει να χωθεί στον ΠΑΟΚ ο Ποροβίλος. Λιγούρα τον έπιασε. Θέλει να φάει ρώσικο χρήμα. Σου λέει στην παράγκα, φτιάξουμε παράγκα. Αυτό θέλει ο Ποροβίλος. Πήρε το αεροπλάνο και με τον Παντελή Κωνσταντινίδη είχαν ραντεβού στο καζίνο. Παρακάλαγε ο Ποροβίλος για μεροκάματο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό να δω. Ναι. Όλοι αυτοί οι διοικήσεις να πούμε. Που είναι όλοι να πούμε. Ξέρεις τι είναι. Κοίτα να μαζέψετε κανένα φράγκο. Μην έλα, έλα. Κλείσε εκεί κανένα φράγκο. Δώσε στον Ολλανδό που τρέχει το παιδί. Και πού ξέρω ότι δεν έχει δώσει. Γιατί δεν το ρώτησες, από κουβαρταλή και κόκκινη εσύ και οι φίλοι σου, άστο να πάει στο διάλο. Μην είπε ο Ολλανδός. Ο κόκκινος λεφτά δεν έδωσε. Μας υπεσχέθη μία χορηγία και δεν την έδωσε. Δεν σου είπε ούτε. Αυτό με είπε. Βγάλω το. Το βγάλω τον εσύ. Βγάλω. Εσένα, για εσένα. Γιατί πρέπει να το βγάλω. Εγώ λέω δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει. Έτσι με είπε. Καλημέρα. Αν με είπε ψέματα θα με είπε τότε. Καλημέρα. Ψέματα λες συνεχόμενα. Έδωσες λεφτά στο Ηρακλή. Έδωσες. Καταρχήν, είτε δώσω, είτε δεν δώσω, είτε καλά. Έδωσα, είτε δεν έδωσα. Τελείωσε. Δεν το μάθεις ποτέ. Τελείωσε. Άρα δεν έδωσες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Βασικά, επειδή είχα ακούσει τον κύριο Λιγουρέζο, ας πούμε, ο οποίος είναι δικηγόρος του Λετωνού στη μάχη με τον Ζεύγος. Ναι. Και διαπίστωσε ότι είναι κατάσταση δύσκολη για τον μπάσκετ. Α, τώρα το κατάλαβες. Βουλωμένο γράμμα να διαβάζεις. Όχι, μπράβο Μαρίνα, να βουλωμένο γράμμα να διαβάζεις. Άστο να μιλήσει. Με τα αρσενικά από τα μέσα, τα καταλαβαίνεις Μαρίνα. Άστο να μιλήσει. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή κινδυνεύει, όπως και ο Ηρακλής, να αφανιστούν στις μικρές ηλικίες. Δηλαδή στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Και στα λίγα. Άμα ο Σαββίδης πάρει κανένα πρωτάθλημα, πιστεύω ότι τα μικρά παιδάκια θα ντρέπονται να πούνε ότι είναι Άρης Ηρακλής, γιατί μη φάνε μπούλινγκ τα άλλα παιδάκια να πούμε. Και πιστεύω ότι αυτό... τα παιδάκια ντρέπονται να πούνε τι ομάδα είναι. Ναι, εγώ θυμάμαι τον Κώστα, ας πούμε, στην έκθεση η κόρη του δήλωνε ΠΑΟΚ, ας πούμε. Και ο Μπάς η ομάδα είναι, έλεγε ΑΕΚ, να πούμε. Ντρεπόταν. Τέλος πάντων. Αυτή η κατάσταση πιστεύω ότι φταίνει ο παδί και του Άρη και του Ηρακλή, του οποίου πρέπει να του δικάσει μαζί. Όχι, ρε, κάποια Δευτέρα και σοβαρά. Κάντε τα 30 χρόνια του Super 3, κάντε γιορτή να πούμε. Η δίκη των οπαδών, να πούμε. Κατάλαβε. 30 χρόνια του Super 3. Να πάμε στο Γλέντι, να πιούμε κρασί. Και ένα τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, θα πα στη Λάρισα καλεσμένο του Αλέξη του Κούγια. Ναι, είναι καλεσμένο του Αλέξη. Ναι. Ρε φίλε, μπορεί να το ρωτήσει κάτι. Ναι. Πε, επειδή ρε παιδί μου έχω ένα φιλαράκι αστυνομικό που έχω χάσει τα έχνη του, α πούμε, δεν ξέρω που τον σήλανε μετάθεση. Θέλω να πάρω στο 100 τηλέφωνο. Αλλά δεν ξέρω τον αριθμό, μήπως μπορείς να μου πεις τι νούμερο έχει το 100 για να τηλεφωνήσω, να μάθω πού είναι το φιλαράκι μου να πω. Κοίταξε, αυτό που λες είναι έξυπνο, αλλά δεν το είπε ο Κουγιάς, το είπε Βατίδου. Ναι. Εντάξει να πούμε. Τον αδικείς. Τον αδικείς. Εντάξει. Κοροϊδεύεις εσύ τον Κούγια που ρίξατε την ομάδα τρεις κατηγορίες και πήγατε στο δικαστήριο και είπατε δεν θέλουμε β' εθνική να πάμε, θέλουμε γάμα. Κοροϊδεύεις εσύ τον Κούγια. Αλλά όπως είπε ο Μπέος είναι κολλητός με το Μαρινάκι πλέον. Είναι. Να ξέρεις. Το μάτς δηλαδή μπορεί να γίνει άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Γιατί να μην γίνει. Λογαριασμό θα σε δώσω. Καλά θα κάνει ρε. Μαγιά του να πούμε. Σωστός είναι. Ωραία. Και να το ρωτήσεις και πού υπάρχουν, πού πουλάνε σκαρπένια, ρε παιδί μου, με πολύ χοντρές σόλες δεκάποντες. Δηλαδή, αν είμαι, ας πούμε, ένα 70, να δούμε ότι είμαι ένα 80. Ναι, 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 ναι. Θα πάρουμε από τα νανάκια του Άρη, Τόνι Κάλβο, Χαβίτα κτλ. Θα πάρουμε διεύθυνση. Ναι. Άρη, καλά. Ορίστε. Αλήτη. Καλημέρα, ναι. Χαίρετε. Έλα. Και εσύ είσαι βλαμμένος κανονικός. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν ημιτασιών. Εσένα δεν μιλάω, τι να σε κάνω, εγώ το Γρηγόρη μιλάω. Έλα ρε Μιχάλη. Ναι, θα συνεννοηθείτε δυο Ζαβί θα συνεννοηθείτε πια. Καλή χρονιά Γρηγόρη, πες τώρα γιατί δεν θέλω τώρα. Καλή χρονιά Μιχάλη. Γρηγόρη πήγα για καλό γόρι μου αυτές τις μέρες, πήγα και στον Αγιάννη, κατάλαβες γιατί λέω. Καλά. Στον Αγιάννη το Ρώσο πήγες. Μόνο δεν θα σε πω γόρι μου με σένα, δεν θα τι να πω. Εσύ είσαι, δεν είσαι άνθρωπος ρε. Ναι. Δεν είσαι, έχεις φύγει, τελείως. Δεν είσαι. Εσύ είσαι αλλού. Ναι. Σε άλλο πλανήτη. Δεν είσαι, ας πούμε. Λες εσύ εμένα εκεί. Ότι είμαι εγώ σε άλλο πλανήτη. Είσαι τι. Πάει, τελείωσε το χάρι. Τι, γρήγορα θα δει. Σε μένα, συμπεριφορά μη δεν είσαι. Έτσι, αυτό τι να το πω. Γρήγορα, χρονιά πολλά, γόρι μου και καλή χρονιά. Είμαι αχάριστος. Με έχει δημιουργήσει τέτοια χρωματικότητα, θεαματικότητα και εγώ σε πέταξα στον κάθο των Χρήστων. Να πάω να πνιγώ, να αυτοκτονήσω, να πεθάνω. Επόμενο. Γεια σου, Μιχαλή. Έλα, φίλε. Έλα φίλε.
Γουτσά, να κλείσω το ραδιόφωνο. Έλα. Το ραδιόφωνο κλείσε. Όλοι οι πασοξίδες στα ίδια. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Οι υπόλοιποι πέσανε. Βέβαια θα πέσανε. Έλα, ρε Ολυμπιακέ. Έλα. Πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Θα μου αφήσετε. Άντε, πάμε. Άντε, πάμε. Κωστή Ραπτόπουλε, πρώτη του μηνός έκανε σε λαϊκό δικαστήριο εκεί περί εκλογών. Ναι, φίλε. Εκλογές έχουμε το 19. Πώς ήρθε να κάνει. Έκανα σφιγμομέτρηση, ρε φίλε. Αμαν, ξέρεις ποιο συμφέρει να γίνουν εκλογές τώρα. Ποιον. Αυτόν που μάλλον σε πληρώνει, φαντάζομαι. Ποιος λες να είναι αυτός. Ποιος σε πληρώνει. Λέ, από ποιον τα παίρνεις για να κάνεις αυτά τα θέατρα. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να με πληρώνει. Για πες λοιπόν. Κάποιος που είναι έτοιμος να πάει μέσα και αυτή η κυβέρνηση τον έχει έτοιμο. Και αν γίνουν εκλογές, θα έρθει ο κουμπάρας και θα τον βγάλει. Είδες τη μάγκα που τα παίρνει. Εσύ μπορεί να τα πάρεις. Εγώ δεν τα παίρνω, εγώ δουλεύω. Άρα είσαι βλάκας. Μάγκας είμαι γιατί δουλεύω. Είσαι βλάκας. Άρα εγώ είμαι πιο μάγκας από σένα που μπορώ να τα πάρω. Καληνύχτα κύριε. Καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα. Θέλει να πει κάτι. Και εγώ δεν το υιοθετώ, αλλά άστο να πει. Εγώ μπορεί να θέλω να πω ότι η μαμά του την είχα γκόμενα στο Λύκειο. Τι πάει να πει αυτό, ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν την παντρεύτηκα και μου κάνουν κόλπα τώρα αυτές. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα χαλάσατε στην πρίκα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έλα. Με μπερδεύεις. Εγώ καταρχήν Γρηγόρη σε εκτιμώ πάρα πολύ να πούμε. Γιατί τον εκτιμάς. Γιατί. Το λόγο θα μας πεις, για ποιο λόγο. Γιατί μ' αρέσει που είναι θρήσκος να πούμε. Τι είναι. Θρήσκος. Θρήσκος είναι. Και πού το ξέρεις εσύ. Τι θρήσκος. Άκου. Τι που το ξέρω. Πού το ξέρεις. Έλα ρε, εσύ, άσε με να σου πω κάτι άλλο τώρα, μη με μπερδεύεις. Άσε με, παρακαλώ. Μη. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θέλω να κάνω εσένα μια ερώτηση. Εντάξει, ο Γρηγόρης είναι αποκρισταλωμένος. Είναι. Ωραίος, λοιπόν. Εσένα, τελικά, τι είναι πάνω απ' όλα, το χρήμα ή οι αξίες. Γιατί με μπέρδεψε πιο πριν. Με τι σε μπέρδεψε. Που είχατε ένα διάλογο εκεί, το άκουσα. Για τον Γκέρο. Όχι για τον Γκέρο, για το λεμονί, ρε. Για το λεμονί. Για το λεμονί. Για το λεμονί. Για το λεμονί. Εάν διαχρονικά. Άκου εδώ. Πάντα το κέρδος είναι στο μυαλό του κάθε ανθρώπου. Άκουρε εμένα. Αν διαχρονικά. Τι. Ιδεολογικά να μου μιλήσει, γιατί είσαι διεθνιστής και δεν μ' αρέσει, αλλά θέλω να μου μιλήσει ιδεολογικά. Εσύ τι είσαι δηλαδή. Να το μου απαντήσει. Εσύ τι είσαι και δεν σ' αρέσει. Γρηγόρη, λέω. Σε παρακαλώ πολύ. Πες μου αυτό που. Αργά το πας. Τι είναι πιο πάνω για σένα, το χρήμα ή ιδέες, οι αξίες. Αυτό σε ρωτάει. Φυσικά το χρήμα, για όλους σας. Όχι μόνο για μένα. Για μένα. Ναι, για μένα. Αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα. Στη ζωή μου το έχω αποδείξει ότι δεν είναι το χρήμα και μπορώ και από κοντά να σου το αποδείξω. Δεν μπορώ να μου αποδείξω. Δεν ξέρεις γιατί πάει στον μπαμπούλα κάθε μέρα. Για πες. Περιμένει να βρει ένα σάβανο με τσέπες. Ναι. Άρα λοιπόν για το. Με μπέρδεψε πάλι. Μιλάει αυτό τώρα που έκανε τον detective για λεφτά σήμερα. Ρε, αφήστε τα μεταξύ σα, ρε, απαντήστε. Λοιπόν, άκουδο φίλε. Άκουδο φίλε. Άκουδο φίλε. Στη δουλειά επάνω είναι τα λεφτά. Εντάξει. Ναι. Αξίες και μαξίες τις πουλάτε για τα λεφτά. Όλοι μας. Τώρα, μάλιστα. Να μου το παίξεις πατριώτης, χριστιανός, μακεδονομάχος κτλ. Παίξτε σε κάμια άλλη εκπομπή. Όχι στη δικιά μου. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά τα μακεδονομακυλίκια. Αυτά και τα χριστιανιλίκια να τα παίξετε αλλού. Διαλύσαμε τη χώρα επειδή ήμασταν ιδεολόγοι. Άντε πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Με πολύ ευγενικό τρόπο σου είπε. Τελικά είναι για σένα πάνω απ' όλα η αξία. Για όλους σας το χρήμα. Καλημέρα. Και τότε γιατί ρώτησες. Σου απαντώ. Και για σένα είναι το γιατί χρήμα. Ρώτησες. Καλημέρα. Αφού το θεωρείς δεδομένο. Καλημέρα. Αφού το θεωρείς. Ένας άνθρωπος που είναι τζογκαδόρος και είσαι εσύ αφού δεν το μπορεί να μιλάει για ιδέες. Αφού το θεωρείς. Πάμε. Τι δεν μπορεί. Ένας άνθρωπος που είναι τζογκαδόρος ναι. Δεν μπορεί να μιλάει για αξίες. Και εσύ είσαι τζογκαδόρος. Και εσύ είσαι τζογκαδόρη και όλοι είμαστε τζογκαδόροι. Αφήστε το παραμύθι. Δηλαδή αυτός δεν περνάει. Αυτός πάμε. Που κάνει μια δουλειά σήμερα τι είναι. Πάμε κόκκινο. Άξιος ή τζογκαδόρος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, πάμε. Αυτός που κάνει σήμερα μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι άξιος ή τζογκαδόρος. Άξιος. Τζογκαδόρος. Είναι τζογκαδόρος. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Για σένα. Καλημέρα. Και εμείς θα τα ακούμε. Μπράβο. Έλα ρε Βαραβά. Μογκολός. Έλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Δεν το βλέπω. Έλα. Λοιπόν, σήμερα είσαι για φιλιά. Στο στόμα. Ω, απαπα. Κωνσταντίνε, είσαι σήμερα για φιλιά γιατί ξεκίνησες.
με αυτό που είδα τα μάτια μας στο κήπεδο. Μπράβο σου. Τι ποιο? Ένα ερείπιο να περιφέρεται. Μπράβο. Και να χάνει. Μπράβο. Και να χάνει την να αξία κάνει του στα μάτια μα. Η γυναίκα του τώρα τι λέτε, ρε. Είναι κατάπτυστη. Άντε, έχω ένα βλαμμένο δίπλα μου. Άκου τι λέει διπλανό σου, άκου, άκου. Δηλαδή, επειδή είναι βλάκα αυτό, πρέπει να ακούσω και σένα. Έχασε την αξιοπρέπειά του ο Γκέραρτ εξαιτία τη γυναίκα του που τον περιέφερε με το καροτσάκι 30 κιλά. Ο Γκέραρτ λόγω ασθενεία, επειδή δεν γνωρίζετε κάποιοι, και καλό είναι να γνωρίζουμε, έπασχε από άνοια. Ναι. Λοιπόν, η άνοια είναι εκφυλισμός. Θα έβγαζες τον πατέρα σου στο καφενείο έτσι με το καρότσι. Άμα ήταν έτσι, ρε. Θα τον έβγαζες. Για τον πατέρα μου τον έχω βγάλει σε ό,τι φάση. Είναι έτσι ο πατέρα σου, σαν τον Γκέραρτ, ήταν έτσι. Άντε, μπράβο. Ο πατέρα μου σε ό,τι φάση και αν είναι, τον έχω βγάλει με τιμή. Και άμα γίνει σαν τον Γκέραρτ, ο πατέρα μου, ο πατέρας μου που έκανε 6 παιδιά και τα μεγάλωσε με αίμα και αγώνα. Και τώρα που δεν μπορεί να προπατήσει, το βγάζω έξω. Να μου μιλήσει εμένα. Όπω θέλει να το βγάλω. Ρωτήστε λοιπόν. Και νιώθω την ίδια τιμή. Την ίδια τιμή με αυτή που ένιωθα όπω το γνώρισα. Άντε, ρε βλάκα. Λοιπόν, ρωτήστε του ανθρώπου. Που πήγαν όλους εκεί, Φραντζέσκους, Πουρσανίδες, όλα τα παιδιά που έβγαλε. Ρώτα λοιπόν. Που τον κοιτούσαν και κλαίγανε σαν να ξέραν ότι το βλέπουν τελευταία φορά. Σταμάτησες. Όχι. Ρώτα λοιπόν τον Πουρσανίδη, τον Φραντζέσκο, τον Μιχαλίτσο, που τα πουλιά τους είναι ακόμα όρθια και τα σώματα τους καλά. Άμα καταλήξουν σαν τον Γκέραρτ να τους βγάλουν οι γυναίκες τους γύρω-γύρω, ναι ή όχι. Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Καλά, ο Μιχαλίτσος και ο Πουρσανίδης. Για να βλέπεις και ποια είναι η αλήθεια της ζωής. Κατάλαβες. Για να βλέπεις και ποια είναι η αλήθεια της ζωής. Κατάλαβες. Για να βλέπεις την αλήθεια της ζωής κατάματα. Εγώ ρωτάω λοιπόν όλους εσάς που είστε άντρες όρθιοι. Αν φτάσουμε σε σημείο να είμαστε σαν τον Γκέραρτ. Θα θέλατε στο καρότσι να μας σέρνουν οι γυναίκες μας ή οι κόρες μας ή οι συγγένεισές μας γύρω-γύρω. Ναι ή όχι. Κάποιος, όταν κάποιος είναι σε καρότσι δεν έχει αξιοπρέπεια. Άκου, ρε, τι βλακίες λες. Δε. Άλλο το καρότσι ρε κόκκινε και άλλο αυτό το πράγμα που είδαμε. Και δεν αυτό μπορεί, το πράγμα. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Μάθε ότι η ζωή. Θέλεις να σε σέρνω έτσι. Όπως θες βγάλε. Ωραία. Εγώ δεν θέλω. Ρωτάω είναι λοιπόν δικαίωμα τους άντρες, να μην θέλεις. Ρωτάω από τώρα μέχρι τις 4 στους άντρες που μας ακούν και έχουν δει τον Γκέραρτ στο καρότσι 30 κιλά. Αν φτάσουν σε σημείο να είναι έτσι, θέλουν να το σέρνουν γύρω-γύρω στο, με το καρότσι στη δουλειά τους και στον περίγυρό τους και στον κύκλο τους οι γυναίκες τους. Ναι ή όχι. Και αν βρεθεί ένας, εγώ θα κάτσω στην πλατεία Αριστοτέλους γυμνός να με μαστιγώσει. Το είπες 5,5 εκατομμύρια φορές. Πάμε επόμενη γραμμή. Μας τα έκανε ζέπελι. Από ζωή μας δεν ξέρεις. Μας τα έκανε ζέπελι. Εσύ από τσίπουρα και κρασιά ξέρεις. Ζωή δεν ξέρεις. Τη ζωή δεν την ξέρεις. Καλημέρα. Έλα. Είσαι ένα αξιοπρεπής άμα θες να σε σέρνουν έτσι. Ναι. Καλημέρα. Okay. Δεν ήθελε ο Γκέραρτ. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, ραπ, είσαι λάθος εδώ. Ναι. Η ζωή είναι γλυκιά και είναι μία. Για σένα. Θες να σε σέρνουμε έτσι. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Η ζωή, η ζωή είναι γλυκιά και είναι μία. Σε σένα μιλάω. Πόσο χρόνο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι, ρε. 38. Θες τα 75 σου να είσαι έτσι και να σε σέρνουν στον δρόμο. Πω κάτι. Επειδή στο κύκλο μου έχω ζήσει τέτοιες καλύτερες. Βράσε με, δεν με απαντάς. Τη δεύτερη ερώτηση που θα σου κάνω και δεν θα μου απαντήσεις, κόπηκες. Θέλεις ναι ή όχι. Μέχρι την τελευταία πνοή θα παλέψω για τη ζωή μου. Άλλο λέω. Δεν με απαντάς. Μα σου απάντησε. Δεν με απαντάς. Είσαι στο καρότσι 75 όμως όπως ο Γκέραρτ. Όχι όπως ένας ανάπηρος. Ένας ιδιαίτερος. Άλλο αυτό. Έχει κάτι ανάπηρους που τους λέμε ανάπηρους που δεν είναι. Με κάτι χερούκλες και κάνουν αθλητισμό. Άλλο αυτό. Γιατί όλος πήγε να πει. Πέστο ρε, δεν έχω πρόβλημα. Τιμή μου και γαμάρι μου. Όχι, περίμενε. Άκουσε με. Όχι, απάντησε μου. Θέλεις εσύ στα 75 έτσι να σε πάρεις στο πάρκο. Ναι. Πάμε, επόμενη ναι, γιατί θα είμαι, εντάξει. Κοντά στα παιδιά μου. Μπράβο, μπράβο. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Εγώ δεν θέλω. Πάμε για... παρακάτω. Ναι. Για όνομα Θεού και τις Παναγίες. Είσαι Βουργιού. Χρονιάρες μέρες είναι. Χρονιάρες μέρες. 20 μέρες χρονιάρες πολλές είναι να είναι. Δεν μου λες αυτό που λέει. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις. Ποιον αγαπάς πιο πολύ, το σκυλάκι ή τη γυναίκα. Εσένα. Απάντησε σε αυτό που σου λέω! Τη γυναίκα, βέβαια. Α, έτσι, γιατί, ντροπή είναι. Τώρα πεθάνουν και οι δύο την ίδια μέρα. Ντροπή είναι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, τι εσένα και εμένα. Γιατί, αυτός είσαι. Γιατί, γιατί και τη γυναίκα, αν πάψεις να την ερωτευτείς μετά από 30 χρόνια, είναι άνθρωπος. Εγώ την έχω από το 71. Την αγαπάς πολύ. Περισσότερο από ό,τι ήταν. Μπράβο. Περισσότερο. Ναι. Σαν γυναίκα όμως δεν τη βλέπεις. Πώς. Πώς. Σαν γυναίκα ερωτικά δεν τη βλέπεις.
Την παραβλέπω. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Την παραβλέπω. Σε βλέπει και εκείνη. Με παραβλέπει. Σε παραβλέπει, σίγουρα σε παραβλέπει. Ναι. Είναι 62 και είμαι 67. Α, εντάξει. Το εργαλείο σηκώνεται, Ολευγές. Τι σημασία τώρα έχει. Πώς τι σημασία έχει. Έχει σημασία, πώς δεν έχει. Ολευγές σηκώνεται. Σηκώνεται και τι έγινε με αυτό. Θα κάνουμε διαφήμιση. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Σηκώνεται, Ολευγές, κόκκινε. Στα 67, έχεις μέλλον. Επόμενος, ναι. Έχουμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Επομένως, Ραπτόπουλε, εσύ θες να πεις τώρα ότι αν βρεθείς στη θέση του Γκέραλτ. Δεν θέλω να είμαι στον δρόμο έτσι να με σέρουν. Πρέπει να σε πάει η γυναίκα σου και η κόρη σε μια κατηφόρα και σε δώσει μια κλωτσιά δηλαδή. Αυτό υπάρχει κατηφόρα. Αυτό υπάρχει βλάκα. Αυτό εννοεί. Αυτό υπάρχει βλάκα. Δεν μπορώ δημόσια να εκδίδομαι. Βλάκα. Να σου πω κάτι. Η κακία σου έχει ξεκινήσει. Βρε βλάκα. Βρε βλάκα. Καραγκιοζάκος. Βρε βλάκα. 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 Κόβει τώρα. Βλάκα. Αυτό είπα. Γιατί. Βλάκα. Όποιο διαφωνεί τον κόβει. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ κόκκινάσαι την ακροματικότητα να τη φτιάξω εγώ και πάρε μια του μηνός να πάρει το μεροκάματο. Άστο να πάει. Καλός φύγε, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Άστο. Πάτσε εκεί. Με το ζάχαρο ξάπλωσε. Ανάσκε να πιέσει και δύο ποτά να πούμε. Πάντα και τα πλήκτρα. Ναι. Άσε να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Πάμε. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Υπάρχει μια διαφορά, παιδιά, στο καροτσάκι. Αν είμαι στο καροτσάκι και είμαι υγιή στο μυαλό. Ναι, να με πάνε. Φυσικά. Αν είμαι στο καροτσάκι και είμαι αλλού, δεν θέλω να με πάνε πουθενά. Φυσικά. Αυτό εγώ υποστηρίζω. Και υποστηρίζω ότι οι αξίες που είπες προηγουμένως, εντάξει, τη δουλειά που κάνουμε, την κάνουμε με αξία και τα λεφτά μας. Φυσικά. Εάν δεν έχω αξία στη δουλειά. Πώς θα πάρω λεφτά. Εντάξει, βέβαια. Μισό λεπτό. Εκτός πώς θα πάρω λεφτά. Αν έχω αξία στη δουλειά μου, εντάξει, αυτά που λένε με τιμούνε. Αν έχω όμως για τα λεφτά, εντάξει, δηλαδή με πληρώνουν για να τα πω. Όχι. Αλλιώς δεν θα είμαι. Αξιόπιστος δεν θα είμαι τίποτα. Χάνεις την αξιοπρέπειά σου, ρε. Η εικόνα σου χαλιέται. Εκτός χάνεις την αξιοπρέπειά σου, αλλά εσύ που λες τώρα ότι αυτή τη στιγμή για τα λεφτά είναι η δουλειά, δηλαδή αν σε πληρώσουν σήμερα θα πεις άσπρο και αύριο μαύρο. Τι άσπρο και μαύρο, δεν κατάλαβα. Γιατί να άμα. Εμείς έχουμε την. Εμείς έχουμε την. Άκου εδώ. Εμείς έχουμε την τύχη. Εγώ δηλαδή έχω την τύχη και ο Κόκκινος και όσοι είμαστε εδώ, αλλά και στον Καρατζαφέρη που είμαι, να έχω ελευθερία λόγου. Εσύ τι πιστεύεις, ότι αν μου δώσουν χρήματα. Ελευθερία λόγου με τι, με το χρήμα ή με την αξία. Ρε εσύ, τυχεροί είμαστε. Είμαστε τυχεροί, έτυχε. Ναι, αλλά έτυχε. Όταν μου λες όμως ότι όλα γίνονται με τα λεφτά, σημαίνει ότι την τύχη σου εσύ την εκμεταλλεύεσαι. Ρώτα τον Ευαγγελάτο και τη Στεφανίδου. Άκου εδώ εμένα τώρα. Ρώτα τον Ευαγγελάτο και τη Στεφανίδου που βγάλανε τη Βασιλόπιτα και έπεσε το φλουρί στο Τσίπρα. Αυτούς να ρωτήσεις, όχι εμένα. Επόμενη γραμμή. Αυτούς να ρωτήσεις, όχι εμένα. Τον Ευαγγελάτο που έγινε αριστερός και τη Στεφανίδου που κάνει βασιλόπιτες και πέφτει το φλουρί στο Τζίπρα, στο Έψιλον. Επόμενος. Χαίρετε. Ναι. Μάλιστα, έλα. Κύριε. Ναι. Είπαμε μάλιστα. Έλα, με ακούτε. Ναι, πολύ καλά. Ναι. Δεν περίμενα τόσο. Με το πλήκτρο. Δεν περίμενα τόσο προστιγιά να βρω. Τόσο. Πραγματικά, δηλαδή σήμερα σε συγχάθηκε ο αυτός μου πραγματικά, ειλικρινά. Πάρα πολύ. Λυπάμαι για εσένα και για τον πατέρα σου που τον ήξερα. Λυπάμαι. Ο λόγος. Γιατί ρε γέρο, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο ρε. Άξεστε. Παρακαλώ. Επόμενος. Λυπάσαι. Ακούτε. Τον εαυτό σου να λυπάσαι. Που παρακαλώ. Βγάλανε τον Γκέραρτ στο αμαξίδιο έτσι όπως τον βγάλανε. Και ο Κόκκινος χάρηκε. Δεν χάρηκα. Ποιος είναι ο καλόψυχος. Δεν χάρηκα. Και ποιος ο κακόψυχος. Κρίνετε το εσύ. Είπα εγώ τι χάρηκα. Άντε ρε φύγε. Είπα εγώ τι χάρηκα. Εγώ τον είδα τον Γκέραρτ δυο μέτρα άντρα και τον είδα. Είπα εγώ τι χάρηκα. Άντε μπράβο φύγε. Με νευριάζεις. Με ποιο δικαίωμα βάζεις λόγια που δεν υπάρχουν. Άντε μπράβο, πάρε μπροστά. Είπα εγώ τι χάρηκα. Πάμε στον κύριο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Θέλω να κάνω λίγο μια τοποθέτηση. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία. Σχετικά με τις αμαρτίες που λέτε λίγο, μάλλον με τα πάθη που λες ότι ο Κόκκινος έχει αυτό το πάθος και ας πούμε οι χριστιανοί έχουν αυτά τα πάθη και τα λοιπά, εγώ θέλω να πω ότι... Όταν παίζει τζόγο αυτός για τα λεφτά δεν το παίζει. Μισό λεπτό λίγο. Τώρα να τοποθετηθώ και θα μου πεις τι θέλεις. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε πάθη, όλοι έχουμε αμαρτίες. Όλοι. Όλοι οι άνθρωποι, δεν θα γεννηθεί ούτε και γεννήθηκε κανένας που να μην έχει αμαρτίες. Σωστό. Μόνο ο Χριστός δεν έχει αμαρτίες. Αυτό θέλω να πω και ένα άλλο, να ξέρεις ότι δεν κανονίζουμε. Σ' ακούω. Θα σου απαντήσω, φίλε, μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε κάτι. Ναι, ξύπνησε το παιδί. Ναι, σ' ακούω.
Λέγομαι Αριστίδης, ακούω. Αριστίδη, χαίρομαι που σ' ακούω. Δεν θέλω να απαντήσω στο ζώο δίπλα μου. Πες μου. Ο Χριστός, επειδή πες δεν αναμάρτησε, αν θυμάσαι, έξω από το ναό του Σολομώντα, τα έκανε εκεί μαδιά μου. Και τι, αφού ήταν κλέφτες, καλά τους έκανε. Τα έκανε εκεί μαδιά μου, επειδή λες. Ο Χριστός, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή κοντοστάθηκε και είπε: Θεέ μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτό το ποτήριο. Ναι. Γιατί... Αυτά τα έκανε γιατί είχε την ανθρώπινη μορφή. Ακριβώς, με πρόλαβε. Κατάλαβε, έχουμε και δύο φύσεις, την ανθρώπινη και τη θεϊκή. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι μία από τις πιο ωραίες και πραγματικά σοφές κουβέντες που έχουμε μάθει από τον χριστιανισμό, όταν είπε ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Γιατί πολύ εύκολα μιλάμε, πολύ εύκολα κρίνουμε και το χειρότερο πολύ εύκολα πετάμε λάσπη. Σας εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς και στο ακροατήριο. Απλώς θέλω να πω στο φίλο μας εκεί το Ραπτόπουλο να μην έτσι τα βάζει με τους χριστιανούς που βλέπει κάποια πάθη, γιατί είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει μετάνοια, όλοι έχουμε αμαρτήματα. Και τον Γέροντα τον Άγιο και τους Αγίους. Και μετά μετάνοια. Και τους Αγίους, άκου να σου πω, και τους Αγίους σήμερα που μυροβλίζουν και τους προσκυνάμε, και αυτοί σαν άνθρωποι έβλεπε ο Θεός κάποια σκοτεινά στιγμή. Δεν υπάρχει αναμάρτητος, φίλε μου. Αυτά θέλω να πω. Καλή χρονιά, ωραία, παιδιά. Ωραίος. Αυτός ήταν ένας ταπεινός χριστιανός. Αυτός είπε τη μεγάλη. Πριν πάμε σε break, θα πω το εξής. Όποιος έχει απορίες για το σκηνικό όλο, να πάρει τηλέφωνο το Μαγλά, να πάρει τηλέφωνο τον Μπρουζανίδη, να πάρει τηλέφωνο τον Φραντζέσκο, να πάρει τηλέφωνο όλα αυτά τα παιδιά του Ευγένιου Γκέραρτ, ναι, και να τα ρωτήσει αν νιώθανε τιμή, βέβαια, που τον είδαν εκείνη τη στιγμή στο ίστατο χέρε, ναι, ή όχι. Ωραία, συμπληρώνω κι εγώ. Ρωτήστε αυτά τα παιδιά εάν φτάσω σε σημείο να είναι σαν τον Γκέραρτ, αν θα θέλανε σε ένα γήπεδο να τους περιφέρουν γύρω-γύρω υπ' αυτή τη μορφή. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Πολύ καλά. Things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εμπιστοσύνη. Θέλει προσπάθεια να την κερδίσεις. Θέλει χρόνο για να επιτευχθεί. Πρέπει να είσαι συνέχεια δίπλα στον άλλον και να του δίνεις όλη σου την ενέργεια. Το Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας από το 2000 έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων πελατών και τώρα κάνει το επόμενο βήμα και αλλάζει. Γίνεται Zenith. Γίνεται ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα. Και φυσικό αέριο και ρεύμα. Κάλεσε τώρα στο 18321 ή μπες στο zenith.gr. Zenith. Κορυφαία ενέργεια. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Τι είναι ο φόβος, Γιωργάκη? Ο φόβος, κύριε, είναι αυτό που νιώθουμε όταν κινδυνεύουμε. Πολύ ωραία. Και πώς καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο, παιδί μου? Από τις φωνές της γιαγιάς μου, κύριε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του παδόκι μου. Επειδή όμως ο Θεός μπορεί να έχει και άλλες δουλειές, η Μινέτα έβαλε το χέρι της και δημιούργησε το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας Μινέτα Care. Φρόντισε την οικογένειά σου με ουσιαστικές καλύψεις σε προσιτό κόστος και ασφάλισε δωρεάν τα παιδιά σου. Μινέτα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Η δωρεάν ασφάλιση αφορά έως 2 παιδιά μέχρι 14 ετών, εφόσον και οι δύο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα. Ένα λιγνάρι! Στις υπηρεσίες σου, αφέντη, θα πραγματοποιήσω τρεις ευχές σου. Τρεις ευχές? Θέλω ένα αυτοκίνητο Toyota Aygo, ένα Toyota CHR Turbo και ένα Renault Captur. Ακριβά γούστα έχεις, αφέντη. Δεν πας καλύτερα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη? Πάρε μέρος στις μεγάλες εορταστικές κληρώσεις και διεκδίκησε τρία κορυφαία αυτοκίνητα. Το Toyota Aygo την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, το Toyota CHR Turbo το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου και Renault Captur την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου. Συγκέντρωσε λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μαγική γιορτή. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310 543210.
Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Μπήκαμε, μουσική παίζει, δεν ήρθε ακόμα. Λοιπόν, δίστανται οι απόψεις. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Πάμε. Δεν απαντάει. Έλα, ρε Ταγάρη. Εγώ. Ναι. Τι θες. Δεν μου λες. Ναι. Εσύ είσαι πιο φουγαράς από μένα, ρε. Από τον κόκκινο, ναι. Από σένα, όχι. Είσαι ανοιχτοχέρι. Δεν ξέρω πώ μιλά ορισμένε φορέ. Ναι. Ξεκαβάλιψε. Γιατί σε βλέπω, σου είπα και άλλη φορά, θα παίρνει τα χάπια με τι κούφτε. Γιατί αν δεν έχει δίπλα σου αυτό το βλάκα. Για ποιον είπε, για ποιον κύριο είπε. Έχει ξεφύγει ο φίλο. Δεν θα βρίζει. Ο βλάκα δεν είναι βρισιά. Αλλά είναι μειωτικό, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ξέρουμε και το ονοματεπώνυμό του κυρίου. Ναι, μάλιστα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είστε καλά, παιδιά, όλα καλά. Όλα καλά, φίλε. Ραπτόπουλε, αλλά... Ραπτόπουλε, θα συμφωνήσω μαζί σου στο θέμα ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα, ρε φίλε, να μην περιφέρουν με το καροτσάκι χωρίς να έχω συνέστηση και χωρίς να είναι δικιά μου απόφαση αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά εγώ περίμενα από σένα να πεις ότι αν κονόμησε η γυναίκα του, να πούμε, και έβγαλε τα έξοδα της κηδείας και τα έξοδα τέτοια, καλά έκανε. Ναι. Τώρα, στο θέμα του Λεμονή. Ναι. Θεωρώ ότι εδώ δεν το βλέπει σωστά το πράγμα. Γιατί αν ήταν άλλο προπονητή, ναι, θα είχε δίκιο. Αν ήταν κανένα ξένο, κανένα τέτοιο. Ναι. Τώρα ο Λεμονής, ναι, ναι, είναι υπάλληλο του Ολυμπιακού. Ό,τι τον πει ο Ολυμπιακό, ό,τι τον πει ο πρόεδρο του Ολυμπιακού. Λες, δηλαδή ότι... Αυτό κάνει. Οπότε το συμφέρον του είναι ό,τι τον πει ο πρόεδρο. Α, λες, δηλαδή... ω στρατιώτη του Ολυμπιακού, δεν τον παίρνει. Έτσι ακριβώ. Κατάλαβα, ναι, 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 ναι. Πού, ναι, θα βρει άλλο δουλειά ο Λεμονής, άμα δεν τον πει ο Ολυμπιακό, θα πα στα Γιάννενα ή θα πα στη Λιβαδιά, ξέρω εγώ. Ναι. Θα πάει στο εξωτερικό πουθενά, μήπω. Ναι. Λες ότι μετά τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο. Δεν έχει άδικο. Πολύ καλά. Όχι. Λεμονή μα έκανε τη δουλειά μα, ωραία. Πάνε του χρόνου, ξέρω εγώ, στον Πλατανιά, προπόνησε εκεί πέρα, είσαι πρώτο, μια χαρά. Ναι, ναι. Good. Καλό μεσημέρι. Οκ, okay, καλό μεσημέρι. Οκ, okay, πάμε. Ναι. Τι, ναι, είμαι. Γιατί λαχάνιασες. Κατέβαινε στα σκαλοπάτια. Λαχάνιασες, κατέβαινε. Δηλαδή. Α. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Μιχάλης από Αγίου Ανάργυρου. Παοξή. Άγιο Ανάργυρη, Παοξή. Τι καθένα με τον Αθήνα. Πώ λέμε 12 Απόστολοι, καθένα με τον, ναι, πόνο.
Πώς και δεν πήραμε παίχτη από τον Κουτσολιάκο, τον Σταφυλίδη, και φέρουμε τον Αζεβέδο. Αυτό είναι ωραίο ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Πέφτουν τα σύννεφα, μπράβο μας. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστό. Επίσης. Και ήθελε ο Σταφυλίδης να έρθει. Πάρα πολύ. Ισχύει αυτό που λέει. Ήθελε. Δεν λέει βλακίες. Καλύτερα για εκείνο να πάει στην Ιταλία που διάβασα σήμερα. Μην έρθει παλιά. Όπου πάρει τα περισσότερα. Πλακωθεί Μπουγάτσες μαζί με τον Βιερίνια. Όπου πάρει τα περισσότερα. Καταρχήν δεν πλακώθηκε ποτέ με τον Βιερίνια στις Μπουγάτσες. Στις Μπουγάτσες λέω, στις Μπουγάτσες. Δεν πλακώνεται με τον Βιερίνια στις Μπουγάτσες. Δεν, τέλος πάντων, εντάξει. Και επίσης βλέπω ότι ο Ζαμπράνο θα μείνει. Αυτό αν θα γίνει θα είναι όχι απορία απλά. Θα είναι ασύλληπτο. Εγώ λέω μακάρι να μείνει ο Ζαμπράνο. Ο λόγος? Ο λόγος γιατί αν του βάλεις τι μια καλό είδε, είναι τι καλό ο καλύτερος στόπερ που θα έχει περάσει από την Ελλάδα μετά το Μέλμπερκ. Ρε φίλε, συγγνώμη. Βλέπουμε ένα Βαρέλα ο οποίος είναι απίστατα βελτιωμένος συγκριτικά με πέρσι. Όσο και να βελτιωθεί ο Βαρέλα, ο Ζαμπράνο θέλει 15 Βαρέλα. Ο καλός Ζαμπράνο. Φίλε, είδες κάτι καλό από τον Ζαμπράνο στον ΠΑΟΚ? Όχι, αυτό σου λέω, αν του βάλουν μυαλό. Αν βάλουν μυαλό τον Ζαμπράνο. Αν θυμηθεί να παίξει μπάρα ο Ελκαντουρί. Αυτός δεν πήρε, δεν. Όχι, συγγνώμη, να μιλάμε σοβαρά. Αν μας βγει αυτός, αν μας βγει, δεν βαρέθηκε στα αν. Τι προτείνεις, μωρέ, μην το αργείς. Τι προτείνεις? Πώς? Τι προτείνεις? Τι θα του προτείνω? Ότι πολύ απλά άμα παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ θα πάει Μουντιάλ. Ποιος? Ο Ζαμπράνο. Ρε πάει ο Ζαμπράνο, έφυγε, τελείωσε. Δεν νομίζω να φύγει. Δεν νομίζω να φύγει. Ρε έφυγε, τελείωσε, πάει. Καλά, εντάξει. Ας πάει. Α, έφυγες πολύ μερό μακάρονο, πολύ κουραμπιέ έφαγες. Έφυγες, σου λέω. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε. Ναι. Χαίρετε, κύριε. Το 18 θα ήθελα ότι το καλύτερο για τις οικογένειές σας. Κύριε Ραπτόπουλε, σας ευχαριστούμε όταν σας θέλαμε για τον Αλέξη, για τον Ορέστη, ήσασταν εσύ εκεί. Ναι. Τον κύριο Κόκκινο σε μια δύσκολη συγκυρία. Σου λέω, αν του βάλουν μυαλό. Αν βάλουν μυαλό το Ζαμπράνο. Αν θυμηθεί να παίξει μπάρα ο Ελκαντουρί. Αυτός δεν πήρε, δεν. Όχι, συγγνώμη. Να μιλάμε σοβαρά. Αν μας βγει αυτός, αν μας βγει. Δεν βαρέθηκε στα αν. Τι προτείνεις, μωρέ? Μην το αργείς. Τι προτείνεις? Πώς? Τι προτείνεις? Τι θα του προτείνω? Ότι πολύ απλά, άμα παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ θα πάει Μουντιάλ. Ποιος? Ο Ζαμπράνο. Ρε πάει ο Ζαμπράνο, έφυγε, τελείωσε. Δεν νομίζω να φύγει. Δεν νομίζω βλέπω να φύγει. Ρε έφυγε, τελείωσε, πάει. Καλά, εντάξει. Ας πάει που θέλει. Α, έφυγες πολύ μερό μακάρονο, πολύ κουραμπιέ έφαγες. Έφυγε, σου λέω. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε. Ναι. Χαίρετε, κύριε. Το 18 θα ήθελα ότι το καλύτερο για τις οικογένειές σας. Κύριε Ραπτόπουλε, σας ευχαριστούμε όταν σας θέλαμε για τον Αλέξη, για τον Ορέστη, ήσασταν εσύ εκεί. Ναι. Τον κύριο Κόκκινο σε μια δύσκολη συγκυρία. Υπουργία. Να ακούσουμε, ρε. Λοιπόν, εγώ θα σου αντιστρέψω το ερώτημα και θα σου πω το εξής. Εσύ, μιλάμε για τον Κωνσταντίνο τον Ραπτόπουλο, έτσι. Όταν σου πέφτει δεκάλεπτο από την τσέπη, αισθάνεσαι σεισμό 6,8 ρίχτερ. Λες θα εσύ. Ήσουνα. Λες εσύ, ναι. Τι λέω εγώ, εσύ πριν από 20 λεπτά είπες ότι διαχρονικά η μεγαλύτερη αξία του ανθρώπου που πιστεύει ο άνθρωπος έτσι, είναι ο χρήμα. Έτσι απέδειξε ο άνθρωπος. Ότι εσύ δεν το πιστεύεις δηλαδή. Ανάλογα. Δηλαδή τόση ώρα μιλάς για αξίες που δεν πιστεύεις. Τόσα χρόνια λέω ότι, μιλάς για όχι, άλλο είπα, άλλο είπα. Δεν κατάλαβες. Λέω, οι αξίες του ανθρώπου σταματάνε εκεί που ξεκινάει το χρήμα. Η δικιά σου η αξία βγαίνει. Και η δικιά σου. Δεν ξεκινάει από το χρήμα. Όλες οι αξίες. Δηλαδή, ναι, όλες οι αξίες, να μην το πάμε, να πάμε ιδεολογίες καλύτερα. Ωραία. Ιδεολογίες, ναι. Ιδεολογίες. Όλες οι ιδεολογίες σταματάνε εκεί που ξεκινάει το χρήμα. Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε και από εκεί. Και από πού ξεκινάμε όλες... όλοι. Σε αυτή τη γη γιατί μαλώνουμε δηλαδή. Μπράβο, για τις ιδέες μας. Άρα αφού όλοι, ξεκινάς και εσύ. Όλοι, εσύ, λοιπόν, γιατί εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Μπράβο και όλοι, λοιπόν και εσύ. Ξεκινάμε λοιπόν για τον Κωνσταντίνο τον Ραπτόπουλο και λέμε ότι θα ήσουν μια φίρμα που θα είχες φύγει από την Ελλάδα, πρόσεξε με, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν Έλληνας, Ολλανδός ήταν. Ναι. Θα είχες φύγει να έχεις πάει σε μια χώρα που θεωρητικά θα είχε υποδέστερο ποδόσφαιρο από το δικό μας. Θεωρητικά, πρακτικά τότε. Ναι. Πρακτικά, ναι, και στην πραγματικότητα σωστά.
σε μια ξέρω εγώ χώρα όποια θες, ανέφερε Τσεχία, Σλοβακία, ξέρω εγώ ό,τι χώρα θες. Μάλιστα. Θα είχες αποδείξει με το έργο σου ότι θα είχες γίνει καθολικά, ξέρεις τι σημαίνει καθολικά. Καθολικά αποδεκτός. Ήταν. Από όλες τις ομάδες. Ήταν. Και μέσα από το έργο σου δεν θα είχε αναδειχθεί μόνο η ομάδα στην οποία θα είχες δουλέψει, αλλά σε οποιαδήποτε θύρα, σε οποιοδήποτε γήπεδο να πήγαινες, θα σου ανοίγαν να περάσεις και θα σε αποκαλούσαν κύριο ραπτόπουλο. Μίστερ, ναι. Μπράβο. Θα ήσουν λοιπόν μια φίρμα στα οποία η ρημάδα η ζωή δυστυχώς τα φέρνει έτσι για κάποιους ανθρώπους, που εσύ, χωρίς να σκεφτείς καν το μέλλον της οικογένειας σου, θα σε καλούσαν στα 75 σου και βλέποντας μάλιστα και το τέλος σου να πλησιάζει, θα σε καλούσαν έστω στα 75 σου, σε αυτή την κατάσταση 77 σου, να σε τιμήσουν μέσω της ομάδας που σε ανέδειξε και που ανέδειξες ολόκληρο τον αθλητισμό αυτής της χώρας. Και εσύ, Κωνσταντίνε Ραπτόπουλε, που πας στο περίπτερο και για 9.89 περιμένεις 11 σέντ ρέστα, εσύ δεν θα πήγαινε. Εσύ θα πήγαινε. Θες να μας πεις. Εσύ θα πήγαινε. Εγώ θα πήγαινα, βεβαίως θα πήγαινα. Ναι. Έτσι εσύ όπως δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε. Εσύ μας λες ότι δεν θα πήγαινε. Εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ λέω τον Ιχολίτη να σε κόψει. Έχει δικαίωμα ο φίλος να λέει ότι θα πήγαινε. Τι? Για σένα λέω, το λέω τον Κωστή. Έχει δικαίωμα ναι. Ο φίλος να λέει ότι θα πήγαινε. Γιατί εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω ότι δεν πήγαινε. Δεν έχεις δικαίωμα να λες στους άλλους όμως. Εγώ πιστεύω ότι λες πράγματα που δεν θα έκανες αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω θα πήγαινες μπουσουλώντας θα πήγαινες. Γιατί δεν πήγε ο άνθρωπος αυτός εκεί για να κάνει αρπαχτή. Δεν πήγαινε ο άνθρωπος, τον πήγανε, αυτό είναι το θέμα. Ακόμα και έτσι αγόρι μου, η οικογένειά του σήμερα έχει βγάλει τη σωρό του σε δημοσία, σε δημόσιο, σε λαϊκό προσκύνημα. Το καταλαβαίνεις, δεν μπορείς, μιλάς για πράγματα. Για αξίες που δεν τις αντιλαμβάνεις, δεν τις καταλαβαίνεις. Εσύ δεν τις αντιλαμβάνεις. Φίλε, εγώ τον Γκέραρτ τον γνώρισα, φίλε. Το πιο σπουδαίο. Που ακόμη και νεκρός, αγόρι μου, θα πάνε άγνωστοι άνθρωποι να το προσκυνήσουν. Φίλε μου, φίλε μου, η μεγαλύτερη αλήθεια για τον Γκέραρτ είναι μία. Γεννήθηκε Ολλανδός, πέθανε κριτικός. Δεν υπάρχει. Αυτό ο Βλάκας δίπλα μου δεν μπορεί να το καταλάβει. Ήταν γεννήθηκε ο Ολλανδός, πέθανε κριτικός. Λοιπόν, ο Γκέραρτ αγαπήθηκε. Καλή χρονιά και λίγο καλύτερα μια για χαρά. Ο Γκέραρτ αγαπήθηκε γιατί έβγαλε παίχτες χωρίς να πάρει μίζες. Κάτι το οποίο για σας είναι αδιανόητο. Για τις ομάδες που υποστηρίζετε, για τις ομάδες που μαλώνετε, για τους παράγοντες που πλακώνεστε, είναι αδιανόητο. Ο Γκέραρτ λοιπόν αγαπήθηκε από τον Μπουρσανίδη, από τον Μιχαλίτσο, από άλλα 150 άτομα τα οποία συνεργάστηκε γιατί δεν πήρε ούτε μια δραχμή. Και ότι έβγαλε παίχτες γιατί είχε Ολλανδική κουλτούρα, ευρωπαϊκή. Δεν ήταν Έλληνας. Δεν ήταν λαμόγιο. Δεν ήταν ευκαιριακός. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί σε ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Γκέραρτ θα το διώχνανε. Που το διώξανε. Κι άλλα θέλετε να σας πω ρε. Ο Γκέραρτ στον Άρη θα έκανε ομάδα. Θα ερχόταν ο Κόντης και οι άλλοι οι οπαδοί και θα γινότανε δουλειά. Στον ΠΑΟΚ θα τον αφήνα να δουλέψει τον Γκέραρτ. Πάμε επόμενη γραμμή. Βαθύτερο είναι το νόημα κύριοι. Καλημέρα. Κωστά. Έλα φίλε. Αυτό είναι από το Γεντί Κουλές, το παιχνίδι το οποίο δόθηκε προς τιμήν του. Και σε ρωτάω, σε ομάδα της Θεσσαλονίκης αυτός ο άνθρωπος, σε αυτά τα λαμόγια της Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να κάτσει ομάδα. Άσχετο ερώτημα. Άσχετο ερώτημα, Τεράστιο αυτό που έκανε. Ναι. Πολύ καλό το ερώτημα που έκανε. Ναι. Σε λάθος στιγμή. Θα έκανες δουλειά με τον Γκέραρτ εσύ. Φυσικά. Παραδόπιστε. Φυσικά. Παραδόπιστε. Φυσικά. Τιμή μου θα ήταν. Παραδόπιστε. Πού, αφού δεν είχε μίζα η δουλειά. Καλημέρα. Ήταν καλός άνθρωπος. Γιατί με ποια δουλειά έκανα μίζα. Φύγερα από εδώ πέρα. Καλημέρα. Τη μια μελές βλάκα την τέλη. Μη. Πάμε στον κόσμο, ναι. Γεια σας κύριε, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μακάρι. Λοιπόν, Κώστα, εγώ θα πάρω το μέρος σου σε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Εγώ έχασα τον πατέρα μου το 2015
είχε ένα πρόβλημα στο λαιμό του, είχε στένωση, τον έκανε ο λαιμός στένωση. Ναι. Το κάναμε 2-3 εγχειρήσεις. Ο άνθρωπος ήταν αυτοδημιούργητος. Εντάξει, εντάξει. Ξεκίνησε από το πεζοδρόμιο και κατέληξε σήμερα να έχει στήσει μια επιχείρηση με 40 άτομα, 40 στόματα τρέφει και ακόμα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, ο πατέρας μου έκανε στένωση ο λαιμός του και τον είπε ο γιατρός, κύριε μου, λέει, για να συνεχίσετε και να τελειώσουμε, να μην το λέει, πρέπει να βγάλουμε το λάριγκά σας. Ναι. Να το αφαιρέσουμε και θα ζήσετε μια φυσιολογική ζωή από εδώ και πέρα. Ναι, ναι. Απλά δεν θα έχετε λάριγκο, με φουλάρι. Ναι. Και τον είπε ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, του λέει, γιατρέ, καλύτερα να πεθάνω. Δεν θέλω εγώ να κυκλοφορώ με φουλάρια. Μετά από 6 μήνες, αφού έκανα άλλη μια επέμβαση, μέσα στο σπίτι έφραξε ο σώμας του και πνίγηκε και στα χέρια μας. Αλλά ο άνθρωπος την ημέρα έκανε τα χαρτιά του για να βγει στη σύνταξη. 60 χρονών ακριβώς. Γεννηθεί στο 55. Ο άνθρωπος όμως είχε αυτό που είπες προηγουμένως, είχε άντερα. Το έλεγε, εγώ είμαι περήφανος και δεν θέλω να με δει κανένας και να πούνε κρίμα ο δηλαδή, τάδε. Αυτό, αυτός που το παλεύει, φίλε μου, δεν έχει άλλο άντερα. Άλλο του λέει, γιατί, άλλο λέει. Όχι. Είχε άντερα. Το είναι κρίμα, ρε, αυτό δεν γουστάρει. Δεν διαφωνώ. Άντε, μπράβο. Δεν γουστάρε. Το είναι γούστα, κρίμα. Γρηγόρη μου. Φίλε μου, τον δεν άνθρωπο. Γούστα, ρε, φίλε μου. Ναι. Το είναι κρίμα. Να είναι είσαι γερός να τον θυμάσαι. Πάμε επόμενος. Είναι μαγιά του. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Είναι μαγιά του αυτό που έκανε, όπως είναι και μαγιά του αυτού που το παλεύει. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ήταν το σωστό. Συμφωνώ. Και το άλλο Γρηγόρη, είναι το λάθος. Γρηγόρη, εγώ παρακαλούσα να το βγάλει το λάρι κάτω, αν με ρωτήσει εμένα. Είχε άντερα και ήταν αρσενικός και δεν το ήθελε. Δηλαδή ο άλλος που το βγάζει, τι είναι, θηλυκός. Αυτό ρωτάω. Όχι. Και όχι. Τα δύο δικαίωμά σου είναι. Θα προτιμούσα για μένα, άμα με ρωτάς εμένα, να το έβγαζε και να χαιρόταν τα εγγόνια του. Κατάλαβες το σκεπτικό. Δεν θέλει να το πούν ότι είναι κρίμα. Και δεχτώ. Το καταλαβαίνεις. Είπα εγώ δεν είναι δεχτώ. Άντε μπράβο. Αλλά δεν μπορώ να μου λες ότι αυτό είναι το σωστό και το άλλο είναι λάθος. Για μένα. 4 από 2 λεπτά. Για μένα. Τι αποφασίζεις εσύ τώρα. Αψουζουζου. Άντε ρουφιάνε, ένα λεπτό βγήκα έξω τουαλέτα αμέσως να πει στον Παύλο τι λείπω. Ταλέτα. Τουαλέτα είπα. Τουαλέτα. Να πει. Ναι. Ανάγκη έχω εγώ τώρα να σε γρουφιανέψω για να το πάρω το μπράβο. Γιατί το είπες. Ναι. Γιατί το είπες. Στον Παύλο το είπα. Στον αέρα το είπες. Στον αέρα το είπα. Χειρότερα. Καλύτερα το πήγε στο γραφείο του και να το λέει. Ναι, Γρηγόρη μου. Τι καλός Χριστιανός. Ναι. Αγόρι μου, μπουτζουρί μου εσύ. Ναι, φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Α, το Ζαβό βγήκε πάλι. Περίμενε. Γρηγόρη, να σου πω κάτι, αγόρι μου. Ακούγου. Το Ζαβό. Καλά κάνε. Δηλαδή, ο Γκέρα ήταν προπονητής. Όχ. Ήταν, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, όταν είναι σε μια δουλειά. Δουλειά, παιδί που ήταν, ας πούμε, στο ποδοσφαίρο. Κάνανε αυτή την κίνηση σαν τελευταία φορά και τον πήγανε, ας πούμε, στο γήπεδο. Σωστά. Αυτό κάνανε, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, μεθαύριο, ας πούμε, το διπλά. Ότι αυτό είναι το σωστό και το άλλο είναι λάθος. Για μένα. 4 από 2 λεπτά. Για μένα. Τι αποφασίζεις εσύ τώρα. Αψουζουζου. Άντε, ρουφιάνε, ένα λεπτό βγήκα έξω τουαλέτα αμέσως να πει στον Παύλο τι λείπω. Ταλέτα. Τουαλέτα είπα. Τουαλέτα. Να πει. Ναι. Ανάγκη έχω εγώ τώρα να σε γρουφιανέψω για να το πάρω τον μπράβο. Γιατί το είπες. Ναι. Γιατί το είπες. Στον Παύλο το είπα. Στον αέρα το είπα. Στον αέρα το είπα. Χειρότερα. Καλύτερα το πήγε στο γραφείο του και να το λέει. Ναι, Γρηγόρη μου. Τι καλός Χριστιανός. Ναι. Αγόρι μου, μπουτζουρί μου εσύ. Ναι, φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Άντε, ο Ζαβός βγήκε πάλι. Περίμενε. Γρηγόρη, να σου πω κάτι, αγόρι μου. Ακούγου. Το Ζαβό. Καλά κάνε. Δηλαδή, ο Γκέρα ήταν προπονητής. Όχ. Ήταν, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, όταν είναι σε μια δουλειά. Δουλειά, παιδί που ήταν, ας πούμε, στο ποδοσφαίρο. Κάνανε αυτή την κίνηση σαν τελευταία φορά και τον πήγανε, ας πούμε, στο γήπεδο. Σωστά. Αυτό κάνανε, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, μεθαύριο, ας πούμε, το διπλάνο. Καλημέρα, Γρηγόρη και Κώστα. Από πότε κάνεις κουμπάνι τώρα. Λοιπόν, είπα να. Πόσες φορές δεν βγαίνουν και από το σπίτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό άτομα με ειδικές ότι τους κάνει πάλι